Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ 5ης, 23 Ιανουαρίου και δεν ξέρω αν έχουν αξία τα μηνύματα αισιοδοξίας που επιχειρεί να εκπέμψει η κυβέρνηση εν ώψη και των εκλογών, μέσω μάλλον της προεκλογικής περίοδου που έχει ξεκινήσει, ότι βρισκόμαστε στην άκρη του τούνελ. Ότι βρισκόμαστε στο κατόφλι της εξόδου για μια καλύτερη ημέρα, για μια καλύτερη περίοδο, μακριά από την άγρια λιτότητα. Και δεν ξέρω αν έχουν αξία αυτά τα μηνύματα αισιοδοξίας, γιατί πολύ απλά έρχονται οι αριθμοί που τα διαψεύδουν. Έρχονται οι αριθμοί για τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας, για τα ποσοστά της εξαθλίωσης της κοινωνίας, της μέσης ελληνικής οικογένειας, για τα ποσοστά του στραγγαλισμού, του οικονομικού στραγγαλισμού των ελληνικών νοικοκυριών, που διαψεύδουν και δίνουν ηχηρή απάντηση σε αυτά τα μηνύματα αισιοδοξίας. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε τον εμφύλιο μεταξύ των μελών της 17 Νοέμβρη, Κουφοντίνας εναντίον Ξηρού, Κουφοντίνας εναντίον Γιωτόπουλου, Γιωτόπουλος εναντίον Κουφοντίνα και ούτω καθεξής, αλλά και τον εμφύλιο των κορυφαίων συναρμοδίων υπουργών, του κυρίου Αθανασίου και του κυρίου Δένδια, για τις πολιτικές ευθύνες γύρω από το φιάσκο της απόδρασης του Χριστόδουλου Ξηρού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Καλησπέριζομαι κοντά μου τον Αντώνη Μιλωνάκη και τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, επιχειρησιακό αναλυτή. Καλησπέρα και στους δύο σας. Πάμε να δούμε το ερώτημα της βραδιάς, Αντώνη. Αφορά στις πολιτικές εξελίξεις και αφορά στο κλίμα που επικρατεί στην... όχι αυτό το ερώτημα. Αυτό το ερώτημα το χθεσινό. Το απόψινό θέλω το ερώτημα. Εδώ είμαστε. Που αφορά στις εξελίξεις που καταγράφονται. Πολιτικές εξελίξεις, καθαρά. Σε Πασόκ και Δημοκρατική Αριστερά. Αυτά που είπαμε και χθες, να ακούσουμε και τον κόσμο σήμερα. Αν πιστεύει ότι το Πασόκ και η Δημοκρατική Αριστερά θα μείνουν εκτός Βουλής. Γιατί βλέπουμε κάτι παράξενα τελευταία. Θα τα πούμε μετά. Και για όσους θέλουν να λάβουν μέρος, μπορούν να τηλεφωνήσουν σε σταθερό ή σε κινητό, από σταθερό ή από κινητό, στο νούμερο που βλέπουν, 901-901-4141. Ναι ή όχι, επιλέγουν ένα από τα δύο. Ή να στείλουν SMS γράφοντας α και νο, νι για το ναι και όχι, όμικρον για το όχι και το όνομά τους στο 54854. Στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τα αποτελέσματα της συμμετοχής και μια κλήρωση η οποία γίνεται κάθε βράδυ. Έτσι. Για μια δωροεπιταγή 150 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Τώρα. Πάμε σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Πάμε στη Μαρία Τσαχαροπούλου, Αντώνη Μιλωνάκη. Φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε η απολογία του εφοπλιστή, του κυρίου Ματαντού. Μαραθώνια. Η μαραθώνια απολογία για τις μίζες στα εξοπλιστικά. Μαρία. Πράγματι, μετά από μια μαραθώνια απολογία, να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε στις 9 το πρωί, ο Μιχάλης Ματαντός, πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση των εξοπλιστικών, αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 500.000 ευρώ. Δεν επιβλήθηκε κανένας άλλος περιοριστικός όρος στον κύριο Ματαντό. Να πούμε ότι ο κύριος Ματαντός είναι κάτοικος εξωτερικού και γι' αυτό προφανώς δεν επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου, μιας και είναι δεδομένο ότι η εγγύηση των 500.000 ευρώ είναι μια πολύ μεγάλη εγγύηση. Στην απολογία του, ο κύριος Ματαντός φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι προχώρησε σε πληρωμές για τα υποβρύχια με εντολές των Γερμανών στελεχών της Φέρωσταλ. Ο εφοπλιστής, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές, ως αντιπρόσωπος της Φέρωσταλ και μέσω της εταιρείας ΜΙΕ, διακινούσε χρήματα που προορίζονταν για ωφέλιμες πληρωμές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παρέδωσε στους ανακριτές πολυσέλιδο υπόμνημα, στο οποίο αρνείται τις κατηγορίες, ισχυρίζεται ότι οι Γερμανοί του έδιναν εντολές για καταβολές χρημάτων, χωρίς όμως να του κάνουν γνωστές τις πραγματικές αιτίες των πληρωμών αυτών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τους λογαριασμούς του πέρασαν περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ και οι πληροφορίες θέλουν τον εφοπλιστή να προσκόμισε στον ανακριτή στοιχεία και παραστατικά για πληρωμές που δεν περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Σε πρόσωπα αναφέρθηκε, Μαρία, υπάρχει πληροφόρηση, υπάρχει εικόνα.
Φαίνεται ότι δεν έχει δώσει πληροφορίες για πολύ μεγάλα ονόματα, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε έτσι ώστε να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το αν έχει αναφερθεί σε πολύ συγκεκριμένα ονόματα. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο ισχυρισμός του ότι ναι μεν έδινε χρήματα, αλλά οι Γερμανοί που το τα έδιναν δεν το έλεγαν για ποιο λόγο και θα έπαιρναν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι χρήματα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν έχει δώσει και πάρα πολλά στοιχεία, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Μαρία Ζαχαροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέριζω και την Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά μας. Πρέπει να πούμε και εδώ για τον Ματαντό, ότι είναι ο άνθρωπος κλειδί. Ο Ματαντός ήρθε εδώ πέρα με συνεννόηση με τους δικηγόρους και τους ανακριτές, διότι είναι κάτοικος εξωτερικού, στο Λονδίνο μένει. Εκεί, από μικρός, εκεί μεγάλωσε. Είχε γνωριμίες με την ΧΑΝΤΕΒΕ, διότι στα ναυπηγεία της ναυπηγούσε δικά του πλοία. Γύρω στα 80 εκατομμύρια είναι οι μίζες τελικά. Καλά τα είχαν υπολογίσει και τα είχαν στείλει οι Γερμανοί εδώ. Τα 60 αν πέρασαν από τα χέρια του Ματαντού. Τα ποσά τα συνειδητοποιούμε που ακούγονται. Ναι, ναι. 60 εκατομμύρια μόνο ο Ματαντός. Και δεν θυμάται ή δεν ξέρει ή δεν λέει σε ποιους θάλασσες. Πώς γίνεται η μνήμη να κοντένει και να εξαντλείται στους θυρωρούς της μίζας. Πώς γίνεται. Έχει δώσει τροφοδότες λογαριασμούς ο Ματαντός. Και από αυτό μπορεί να βγάλουν οι ανακριτές ορισμένα καλά συμπεράσματα ή αν θα έχουν αργότερα αποδείξεις. Πάντως νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εγγύηση. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον κρατήσουν μέσα το Ματαντό. Διότι γι' αυτό ήρθε, με αυτή την προϋπόθεση ήρθε ο Ματαντός εδώ. Είπε αυτά που είχε πει και στη γερμανική δικαιοσύνη. Και βέβαια τώρα από εδώ και πέρα έχουμε και άλλα, γιατί η ΜΙΕ Ελλάδος και η ΜΙΕ Κύπρου είναι μια εταιρεία η οποία μετά πέρασε στα χέρια του Χάγια μαζί με τον Πετρόπουλο τον οδηγό του. Υπήρχε ολόκληρη ιστορία. Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά, βρε Αντώνη μου. Ο κόσμος περιμένει να μάθει σε ποιους πολιτικούς πήγε το χρήμα. Τα λεφτά να σε ποια πολιτικά πρόσωπα πήγε το χρήμα εκτός από τον Τζοχαντζόπουλο, εκτός αν έχουμε αποφασίσει να σταματήσουμε στους κάντες, στους Ευσταθίου, όπως λέγεται, στους Ματαντούς, και εκεί να κλείσει η υπόθεση. Τσοχαντζόπουλος είναι μέσα και την ίδια στιγμή ο και πάει η καλιά του. Και την ίδια στιγμή Εδώ όμως προκύπτουν και τεράστιες ευθύνες επισήμως πλέον για τη Γερμανία. Διότι η Γερμανία γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι οι εταιρείες της είχαν νομιμοποιήσει το λάδωμα. Το λάδωμα δυστυχώς για τους Γερμανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από πολύ αυστηρούς κανονισμούς και θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους η Ελλάδα να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή, τι να το κάνουμε να μένουμε στο ευρώ και να πεθαίνουμε για το ευρώ, εάν δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση του μοναδικού δικαιώματος που μας δίνει. Τώρα, αμέσως να απαιτήσουμε αποζημιώσεις για όλες αυτές τις ιστορίες και για τη Siemens, γιατί και τα μαύρα ταμεία της Siemens θα υπενθυμίσω ότι ήταν άσπρα εν τέλει και θεσμοθετημένα από την εταιρεία. Ποιος θα ζητήσει τις αποζημιώσεις? Η πρώτη κυβέρνηση η οποία δεν θα εξαρτάται και δεν θα βρίσκεται σε μαύρους φακέλους. Είναι τόσο απλό. Στην Ουγγάντα, ναι, αν δεν κάνω λάθος στη χώρα, όταν έγινε αυτή η ιστορία με την Siemens, να πούμε ότι τα στελέχη που εκεί ενεπλάκησαν στο θέμα των μιζών ήταν τα πρώτα που μπήκαν στη φυλακή. Εμείς τότε και στη Σιγκαπούρη. Στη Σιγκαπούρη απαγορεύτηκε η συνοδική τη Siemens σε οποιοδήποτε έργο. Ακόμη ψάχαμε να δούμε τι γίνεται με τη Siemens και να καταλήξουμε καιρό αργότερα σε αυτόν τον περιβόητο συμβιβασμό που θα έρθουν να μας κάνουν και σεμινάρια για τη διαφορά και την καταπολίτευση. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά. Θα έχουμε κοντά μας και τον Ανδρέα Καψαμπέλη αλλά και τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο να ακούσουμε τις δικές του πληροφορίες και τη δική του εικόνα και για τα εξοπλιστικά και για την τρομοκρατία. Στα ΑΒ για 75 ημέρες κερδίζετε πολύ. Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου θα βρείτε μοσχαρίσια ελιά Ισπάνα μόνο 6,99. Ρύζια Άγγλι Μπενς 50% φθηνότερα. Αραβοσιτέλιο Κορόλα 5 λίτρα μόνο 6,94. Υγρά πιάτων Palmolive 40% φθηνότερα. Και κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει 1.500 ευρώ με την ΑΒ Plus. 75 χρόνια μαζί, 75 ημέρες που κερδίζετε πολύ μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Erbachal. I have this metal pedal for good luck. Θες να ταξιδεύεις φθηνά και το πληρώνεις ακριβά? Όχι πια. Μπες στην Airfast Tickets. Σκέψου πως θα ήταν να μπορούσες να φέρεις όλα τα πράγματα στα μέτρα σου. Να έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές στην ψυχαγωγία σου.
να μιλάς όσο θες, όχι μόνο προς σταθερά, αλλά και προς κινητά, σε όποιο δίκτυο και αν βρίσκονται. Να διαχειρίζεσαι το λογαριασμό σου από όπου και αν βρίσκεσαι, ώστε να εξοικονομείς χρόνο και χρήμα. Με επιπλέον κέρδος, όταν έχεις και σύνδεση Vodafone. Σκέψου τώρα να συνδυάζεις όλα αυτά, ώστε να κάνεις ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Δίπλωμα και ασφάλεια, παρακαλώ. Και εσείς ασφάλεια Anytime, ε? Με την Anytime έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Και δεν υπάρχει πιο οικονομική, όσο και αν το ψάξεις. Τώρα, μη σας τα λέω εγώ. Και εσείς ασφάλεια είστε. Μπείτε και δείτε. Anytime.gr. Μπείτε κι εσείς. Νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Anytime Basic. Τέτοια ασφάλεια με τέτοια τιμή δεν υπάρχει. Anytime με την εγγύηση της Inter-American. Ζήσε απλά. Η Global LED φέρνει στο φως το ζήτημα της οικονομίας. Κάνει αντικατάσταση το φωτισμό της επιχείρησής σας με φωτιστικά LED και προσφέρει 100% χρηματοδότηση. Μηνιαία αποπληρωμή από το κέρδος εξοικονόμησης και 5 χρόνια εγγύηση. Δυνατότητα υλοποίησης έργων και μέσω ΕΣΠΑ. Global LED. Όλα στο φως. Μωρό μου, θα μου φτιάξεις σαντουιτσάκι. Θα τη φτιάξω ένα σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Θα πάθει πλάκα. Μιλάμε για άπεκτη γεύση. Και ελαφρύ, ναι. Πιο ελαφρύ δεν πάει. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μεγάλες εκπτώσεις στα Ανδρεάδης Home Stores. Πλαστική ψωμιέρα 9,90. Σύστημα καναπέ Max σε πολλά χρώματα 599 ευρώ και δώρο το Puff. Ανδρεάδης Home Stores. Ζήστε το σπίτι σας και στις εκπτώσεις. Ιδέες, λύσεις, προτάσεις για τη γυναίκα και το παιδί. Έκθεση Γάμος Βάφτιση. 7 έως 10 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό Περιστερίου. Μετρό Ανθούπολη. Για ποιότητα που δεν κοστίζει, μάρκετι. Μήλα Φούτζι μόνο 99 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο Πιερίας μόνο 1,95 το κιλό. Μακαρόνια μέλισσα νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 49 λεπτά το τεμάχιο. Μαρκετή, για ποιότητα που δεν κοστίζει. Εσείς προτείνετε χώρο, εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokoutsine.gr. Στην East Iqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. East Iqbal, έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναν δικτέλ. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Ξέρω πως τραβάτε ζόρι, σας ανάγκασαν κάποιοι εμπόροι. Γι' αυτό κι εσείς στο εξής καυσόξυλα μόνο από τον ύφεστο. Για λόγους τιμής και τιμής. Καυσόξυλα ύφεστος, σε όλη την Αττική. Πάντα φθηνότερος, σας ζεσταίνει και την τσέπη. Από 65 ευρώ το κυβικό, στη Λεωφόρο Αλίμου 21. J300. Το νέο σκούτερ της Kawasaki είναι εδώ. Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό κόσμο του J300. Το χαρτί ανακυκλώνεται. Το κλασέρ όμως, ναι, γιατί είναι SCAG. Ελληνικό, ανακυκλώσιμο και με σφραγίδα ποιότητας. Και ποιοτικά μπλοκ γραφής SCAG και πρεσπάντος και λάστιχο. SCAG οργανώνει επιχειρήσεις. Σήμερα μαγειρεύουμε ριζάκι. Με την ποιότητα 3α. Γεμιστά με την πολύτικη συνταγή. Τα αγαπημένα μου. Θρεπτικά, υγιεινά και νόστιμα. Το καλό το φαγητό έχει πάντα 3α. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. Χρειάζεσαι γιατρό. 14-784. Ο νέος σου αριθμός για ραντεβού στο ΝΕΟΠΗ. Λιμερόσπορος, καλαμπόκι, θυμάρι και ρίγανη. Είναι η βάση για το εκλεκτό κρέας της καπνιστής γαλοπούλας Νίκας που σας προσφέρουμε από γαλοπούλες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Τώρα στα Hondo Center 40% σε Palmolive 1 συν 1 δώρο σε Silk & Color Fructis Nivea Le Petit Marseillais με δύο κρέμες L'Oreal η δεύτερη 80% Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Επιστρέφουμε και πριν καταρχάς να καλησπέρισω τον Ανδρέα Καψαβελή κοντά μας. Πριν πάμε στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο να τον καλησπέρισουμε και να τον υποδεχθούμε, πάμε να ξαναδούμε το ερώτημα της βραδιάς. Το ερώτημα είναι αν πιστεύετε ότι ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά θα μείνουν εκτός Βουλής. Ο Μιλωνάκης τα βάζει. Να την πω εγώ τι δήλωση. Είναι του Μιλωνάκη εμπνεύσεις. Να πω εγώ τι δήλωση. Να ρωτήσω πριν πεις οτιδήποτε. Αν πραγματικά πιστεύει κάποιος ότι έχει 6%. Μα πάνε και δίνουν ρε παιδιά να δημοσκοπήσεις. 6% στο ΠΑΣΟΚ. Πακέτο και οι δύο. Άλλο ρωτάω εγώ για να διευκρινίσω κάτι. Αν κάποιος θεωρεί ότι θα μπει ο ένας και δεν θα μπει ο άλλος. Έτσι, και το αριστερά την πάμε πακέτο εμείς. Ο κύριος Βενιζέλος πάντως, για να πω αυτό που θέλω σήμερα σε μια εκδήλωση και για το Relaunching Europe. Ποιος? Ο κύριος Βενιζέλος. Τι είναι αυτό? Νόμιζα θα με ρωτήσω ο αντιπρόεδρος, κυβέρνηση. Λοιπόν, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πεθαίνει. Υπάρχει και κινείται δυναμικά. Καλά και... κάνει και το λέει. Καλά κάνει. Πάμε να υποδεχθούμε να καλησπέρισουμε τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Καλησπέρα, Μάκη μου. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Και αφού το εγγενιάζουμε αυτό. Τι λες τώρα, εμένα ευχαριστείς. Όχι, λέω, αφού το εγγενιάζουμε αυτό. Να το. Α, όχι να το κάνουμε βίτσιο. Τι, συχνότερα. Να το κάνουμε καθημερινότητα. Εντάξει, συχνότερα λέω. Συχνότερα. Βάλατε, πρέπει να απαντήσω και στο ερώτημα της ημέρας. Κάνεις σκέφη. Εγώ. Να με. Θα απαντήσω με το τραγούδι του Κολάτου που θα του κάνει μήνυση στο ΠΑΣΟΚ από την ταινία για τον έχω το βράδυ. Σκοτώσαν τον Γιωργάκη μας, πάει και ο Βενιζέλος, την πούλεψε ο Αντώνης μας και ο Κουβέλης τέλος. Τι λες τώρα. Έχει βγει και πύρινη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι είναι... αυτά στην δικαιοσύνη. Ο Κουβέλης είναι τρελός, θεότρελος. Το ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρό. Δεν λέει κάνει και μήνυση. Δεν πάμε καλά, ε. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα από τις εξελίξεις γύρω από την τρομοκρατία, διότι έχουμε δύο εικόνες. Η μία εικόνα είναι ο εμφύλιος που έχει ξεσπάσει στους πρώην συντρόφους της 17 Νοέμβρη με φόντο τον Χριστόδουλο, και η άλλη εικόνα, για μένα η πιο ενδιαφέρουσα, θα δείξει, είναι το μαλλιοτράβηγμα εδώ και 2-3 εβδομάδες των συναρμοδίων κορυφαίων υπουργών, δεν δια Αθανασίου, για το ποιος έχει την ευθύνη του φιάσου. Που κορυφώθηκε σήμερα, Άκη, με την δήλωση Αθανασίου, έτσι. Λοιπόν, να σου πω ότι παραδόξως θεωρώ ότι η ένοπλη βία τρομοκρατεί λιγότερο από την άσκηση της εξουσίας όπως ασκείται σήμερα. Και αν είστε όλοι ειλικρινείς, θα ομολογήσετε ότι περισσότερο φοβάστε μήπως μείνετε χωρίς δουλειά και φαγητό αύριο το πρωί και λιγότερο εάν θα σας πυροβολήσει κανένας Χριστόδουλος. Επομένως, είναι ένα ερώτημα το οποίο αν το θέσεις στον κόσμο θα πάρεις αντίθετη απάντηση από αυτή που δίνουν οι αρχές, οι οποίες βεβαίως εντάξει κάνουν τη δουλειά τους, αυτό πρέπει να κάνουν, αυτή είναι η θέση τους. Τώρα αυτή η... Αυτός ο αναβρασμός που υπάρχει στους κόλπους της ηγετικής ομάδας 17 Νοέμβρη είναι παλιά ιστορία. Ξεκίνησε από τη χειροδικία τότε του Ξηρού με τον Γιωτόπουλο και βεβαίως την διαφορετική άποψη του Δημήτρη Κουφοντίνα. Και έτσι τους χώρισαν τότε, αν θυμάστε, ο Τζορτζάτος και ο Γιωτόπουλος από τη μια πλευρά και ο Χριστόδουλος από την άλλη, με τον Κουφοντίνα. Είχαν αρχίσει ήδη να διαφωνούν, όπως είπε σήμερα ο Σάββας Ξηρός σε μια συνέντευξη που έδωσε από τότε. Διαφοροποιήθηκαν και στη δίκη και είναι φυσικό να έχουν διαφορετική άποψη σήμερα. Το να μην συμφωνούν όμως τα μέλη της 17 Νοέμβρη μεταξύ τους ή να διαφωνούν είναι δικαίωμά τους. Το να τρέχουμε εμείς πίσω από την τρομοκρατία ή την τρομολαγνία των αρχών αγνοώντας αυτό που πραγματικά συμβαίνει, είναι λάθος. Θεωρώ ότι την τρομοκρατία, η μήτρα της τρομοκρατίας και της ένοπλης βίας είναι οι αθλειότητες
των κυβερνήσεων και η άσκηση βίας από το κράτος. Όταν λοιπόν ένα κράτος αφήνει τους πολίτες του να πεθάνουν της πείνας άνεργους και τους εξευτελίζει κατά τέτοιο τρόπο, επειδή μιλούσατε και για τα εξοπλιστικά νωρίτερα, αντιλαμβάνεστε ότι σφυρίζουν αυτός... τα εκατομμύρια. Ναι. Σφυρίζουν. Αυτοί λοιπόν είναι οι πέτοιοι που σήμερα ο κόσμος στους δρόμους, αυτό που δεν τολμάνε να πούν μερικοί από πολιτικό καθοσπρισμό στην τηλεόραση, λέει πού σε ρε ξηρέ, άλλους 10 χρειαζόμαστε. Μάκη, αυτό λέει ο κόσμος στον δρόμο. Σε αυτά που λες όλα συμφωνούν κανείς, γιατί όντως ο κόσμος αυτά λέει, είτε είναι σωστά είτε λάθος, αυτά λέει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι παραγνωρίζουμε κάτι. Εκτός από το παλιό εμφύλιο στους κόλπους των μελών της 17 Νοέμβρη, σήμερα, αυτές τις δύο μέρες, οι έγκλειστοι ακόμα στον Κορυδαλό λένε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι η ιστορία της 17 Νοέμβρη έχει τελειώσει. Λένε δηλαδή στο Χριστόδουλο, ξηρό, ότι κοίταξε να δεις, παρά τις παλιές μας διαφωνίες, σου λέμε σήμερα ότι το παραμύθι, όπως είπε ο Σάββας, δεν κάνω λάθος, ναι, το παραμύθι της 17 Νοέμβρη τελείωσε. Για την ταμπέλα αυτό, όμως μπορεί να είναι, Αντρέα. Αυτό μπορεί δεν να έχει ταμπέλα. Μια αξία σε σχέση με το θέμα τρομοκρατία, σωστό, εξουσία και όλα τα άλλα που λέμε για το σήμερα. Θα απαντήσω. Θεωρώ ότι δεν ήταν ένα παραμύθι. Έτσι το 17 Νοέμβρη. Ο Σάββας, όπως γνωρίζετε, αποκλίνει από τον Σάββα Ξηρό εκείνης της εποχής και πιστεύει ότι έχει, εν πάση περιπτώσει, πάρει μια άλλη κατεύθυνση στη ζωή του και ίσως και καλά κάνει, γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που αισθάνεται. Είτε αυτό είναι λάθος, είτε είναι το σωστό, είναι, έχει δικαίωμα και είναι ελεύθερος να πιστεύει αυτά που θέλει. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι 17 Νοέμβρη δεν ήταν καθόλου παραμύθι. Ήταν μια πολύ σοβαρή υπόθεση και θα σας πω επίσης ότι σε κουβέντα που είχαμε το Χριστόδουλο, όταν του είπα πως εάν δεν χρησιμοποιούσατε σφαίρες και αν δεν υπήρχε αίμα στην πρακτική σας, σήμερα θα ήσασταν ήρωες. Μου λέει, και τι να κάναμε. Να τους κρεμάγατε από ένα πόδι σε μια σικιά, να τους αλήφατε με πίσα και πούπουλα και να τους βάλετε και μια ταμπέλα ότι είναι κλέφτες. Σήμερα θα ήσασταν ήρωες, διότι κατά τα άλλα, με το περιεχόμενο των προκηρύξεών σας και με τα πιστεύω σας, συντάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μου είπε ότι είμαι νερόβραστος με αυτά που πιστεύω. Αλλά και εγώ είμαι ελεύθερος να θεωρώ ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να αγγίξει ούτε ένα μυρμήγκι. Γνωρίζετε επίσης από την άλλη πλευρά ότι το επιχείρημά τους είναι πως και το Σύνταγμα επιβάλλει, όταν καταργούνται καταστατικές αρχές από τις εξουσίες, ότι αυτές είναι τυραννίες και δεν είναι δημοκρατίες. Και επομένως ο λαός οφείλει να σηκώσει το χέρι του, το ραβδί του και το όπλο του. Αλλά εδώ είναι μια μεγάλη ακαδημαϊκή συζήτηση. Πότε αρχίζει η επανάσταση, πότε συμμετέχει σύμπας ο λαός και πώς ορισμένοι μπορούν να πάρουν αυτή την υπόθεση Μάκη, επάνω τους και να την κάνουν ιδιωτική. Μάκη, μια ερώτηση να σου κάνω, επειδή έχεις ασχοληθεί στο παρελθόν αρκετά. Σου μυρίζει τίποτα αυτή η υπόθεση? Η μη επάνωδος, η ξαφνική μη επάνωδος του Ξηρού, ό,τι θέλει να κάνει ο Ξηρός μέσα στη φυλακή τα τελευταία δύο χρόνια, να γυρίζει πτέρυγες, να επισκέπτεται το αρχιφυλακείο, να πηγαίνει με τους πυρήνες, να μπαινοβγαίνει, ενώ οι άλλοι δεν είχαν πάρει καθόλου άδεια. Ο Γιωτόπουλος, θυμίζω, ότι δεν είχε τσακωθεί έτσι απλά με τον Ξηρό, με τον Χριστόδουλο Ξηρό, για ένα απλό θέμα, διότι ο Γιωτόπουλος κατηγόρησε κάποια στιγμή τον Χριστόδουλο τον Ξηρό ότι είναι αυτός ο οποίος τους έδωσε, αν θυμάσαι καλά. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή σου μυρίζει τίποτα αυτή η υπόθεση, η ξαφνική μη επάνωδος? Πες το όπως το σκέφτεσαι. Πες αυτό που έχεις πει, κύριε Μπιλωδάκη, τις τελευταίες μέρες. Ότι η άποψη δική μου είναι ότι το μακρύ χέρι της τρομοκρατίας είναι το κράτος, είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Σου μυρίζει τίποτα εσένα? Όχι, να το βγάλετε από το μυαλό σας αυτό. Ο Χριστόδουλος στο τηλέφωνο μου είχε πει ότι εγώ, εάν ξαναβγω, πάλι τα ίδια θα κάνω. Του λέω, είσαι τρελός? Τα λες από το τηλέφωνο που μας ακούνε? Μου λέει, όχι. Όταν βγω, εφόσον βγω και αν βγω, όποτε βγω, θα κάνω τα ίδια. Είναι όμως ένας άνθρωπος με βαθιά αίσθηση χιούμορ, μεγάλος χιουμορίστας. Και πιστεύω αυτό ήταν και το υπερόπλο. Γιατί του δίνανε άδειες, Μάκη? Άδειες γιατί του δίνανε και όχι στους άλλους? Γιατί τους παρέσυρε με το χιούμορ του,
τους έκανε να αισθανθούν ότι έχει βγει εκτός παιχνιδιού. Τόσο, τόσο εύκολα παρασύρονται δηλαδή οι υπηρεσίες. Δεν είχαν παρασυρθεί καθόλου. Στις πρώτες εξόδους του ήταν σε κατοίκον περιορισμό. Στην πρώτη έξοδο μόνο, όπως είπε ο πατέρας. Όχι, πήρε 6 εξόδους, δεν ήταν στην πρώτη και στη δεύτερη. Ο πατέρας του είπε πάντως στην πρώτη μόνο. Όχι, όχι, και στη δεύτερη και στην τρίτη ξέρω τι σας λέω. Ήταν απ' έξω οι ασφαλίτες. Αφού τον άφησαν και μια φορά δοκιμαστικά, τον παρακολουθούσαν από μακριά, είδαν ότι συνέχιζε να είναι συνεπής. Θα σας πω δε ότι επικοινωνώντας με έναν κοινό μας φίλο στην Ικαρία, που ήταν να πάει για ένα γλέντι, τους είπε ότι δεν μπορώ να έρθω, αυτό έγινε τις γιορτές. Γιατί φοβάμαι μην αργήσει το πλοίο και δεν είμαι συνεπής στην παρουσία μου. Αυτά δεν τα έλεγε στους ασφαλίτες, τα έλεγε στους φίλους του. Είναι περίεργο πότε πήρε αυτή την απόφαση. Γιατί δεν πιστεύω ότι είχε πάρει τέτοια απόφαση να φύγει. Αυτό λέω ξαφνικά. Αλλά αυτό λέω. Πότε πιστεύει ότι την πήρε. Ότι την πήρε είναι σίγουρο. Παραμονή προεδρίας, ανάληψη προεδρίας, τότε πήρε. Μην τα συνδέεται αυτά. Στο μυαλό του Χριστόδουλου και του κάθε Χριστόδουλου που λειτουργεί με εντελώς. Κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες, δεν μετράνε ούτε η Σύνοδη Κορυφής, ούτε η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε τίποτα. Κάποια στιγμή αποφάσισε ότι πρέπει να βγει έξω. Η γνώμη μου είναι ότι δεν έπρεπε να μπει σε αυτή την περιπέτεια, να κινδυνεύει και η ζωή του, και το λέω και από εδώ γιατί πιθανόν να μας ακούει, γιατί παρακολουθεί και βλέπει. Η γνώμη μου είναι ότι οφείλει να επιστρέψει πίσω, να ηρεμήσει. Να περάσουν τα 5-6 χρόνια να βγει και να συνεχίσει τη ζωή του. Ναι, Ανδριάννα. Γιατί ο δρόμος αυτός, όπως. Πιστεύεις, Μάκη, ότι αν γυρίσει πίσω θα ξαναβγεί έξω. Δεν οδηγεί έξω. Μα εύκολα, έχει πει ο ίδιος ότι δεν θα γυρίσει. Όχι, λέω, ρωτάω τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Επειδή το ξέρει. Πιστεύεις ότι αν ακούσει την προτροπή τη δική σου και των συγγενών και των φίλων του να επιστρέψει, ότι θα ξαναβγεί ποτέ έξω. Όχι, εγώ θα του πω να ακούσει τη συνείδησή του. Είπα ποια είναι η γνώμη μου. Ναι, λέω, αν ακούσει τη γνώμη σου. Κανέναν άνθρωπο δεν μπορείς να αλλάξεις αυτή τη ζωή. Παρά μόνο τον εαυτό σου και αν μπορέσεις, λέει ο Γάλλος φιλόσοφος. Επομένως, τι να λέω εγώ στον Χριστόδουλο, να του πω τι να κάνει. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει και τι θα κάνει και τι μπορεί να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Και μόνος του θα τα ζυγίσει αυτά και πιστεύω ότι αν σκεφτεί έτσι με ψυχραιμία θα καταλάβει ότι. Σε αυτόν τον τόπο δεν ξέρω αν αξίζει να κάνεις τόσο τέτοιες πράξεις και ποντάροντας ότι ο κόσμος θα σε ακολουθήσει. Αυτό. Γιατί στη Χούντα, στην δικτατορία. Καλά, πάντως μιλάμε για ανθρώπους που αιματοκύλησαν τώρα. Δεν μιλάμε για. Χωρίς καμία σκέψη. Μετρημένη στα δάχτυλα. Δεν μιλάμε για Ρομπέν των Δασών. Που πολέμησαν. Εντάξει. Εγώ εκεί ήθελα να πάω τη συζήτηση, επιστρέφοντας στην αρχική τοποθέτηση του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Και δεν ξέρω μετά από τη σύγκριση η οποία έχει γίνει μεταξύ του τρομομηνύματος του ξηρού και του αντιμνημονιακού λόγου ή στην αναζήτηση ενός λαϊκού ήρωα που συζητείται ευρέως σε ολόκληρη την κοινωνία ή στην επίκληση του άρθρου 120 του Συντάγματος και σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν. Αν τελικώς είναι επικίνδυνο παιχνίδι το να βρίσκουμε κοινή στόχευση. Όλων αυτών που εκφράζουν την οργή τους με αυτά τα οποία ακούστηκαν στο μήνυμα του Χριστόδουλου Ξηρού. Ακούστε, αυτά που ακούστηκαν και άλλα τόσα πρέπουν στους δημοσιογράφους που τάρπαζαν, στους δικαστές που δεν δίκαζαν, στους πρωθυπουργούς που τάρπαζαν. Δεν τάρπαζε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, αγαπητοί φίλοι. Ο αυτοχριστής τιμωρός θα είναι ο Δεν τάρπαζε, αγαπητοί φίλοι, αν εγώ έχω μια ομάδα και τάρπαζουν οι από κάτω μου, είναι σαν να τα έχω πάρει κι εγώ. Απλώς οι πρωθυπουργοί τα παίρνανε πολυτελώς και οι από κάτω τους, γνωρίζοντας τι συμβαίνει, τάρπαζαν πλαγίως. Και δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, ξέρετε γιατί δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ελεύθερη τηλεόραση και το γνωρίζετε πολύ καλά. Άλλωστε, εγώ σε μία εβδομάδα από τώρα. Θα έχω βγάλει πράγματα που δεν τα αλλά θα βγουν από το Zoogla.gr. Για να δείτε ποιοι ήταν οι ηγεμόνες αυτής της χώρας, πώς έκλεβαν, πώς άρπαζαν, πώς χρωστούσαν, πώς έπαιρναν δάνεια 2,5 δις, πώς χρωστάνε 600 εκατομμύρια τουλάχιστον δολάρια φοροδιαφυγής, πώς έκλεβαν από εδώ και από εκεί και τους δικούς τους και καθόντουσαν όλη προσοχή. Δεν είναι κράτος αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι παρελθοντικό αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και τις στιγμές που μιλάμε τώρα δίδονται δάνεια μαμούθ. Πάλι σε ανθρώπους που ασχολούνται με εκδοτικές επιχειρήσεις. Βεβαίως. Και πείτε μου σε ποια χώρα θα άντεχε και ποια δικαιοσύνη οι δικαστές να τα αφήσουν αυτά. Εγώ έχω 1.500 δίκες στην πλάτη μου. Όλες είναι μηνύσεις και αγωγές
από τα κλεφτρόνια που εθίγησαν. Πολιτικούς, επιχειρηματίες και κομπιναδόρους. Λοιπόν, και αντέχω όλες αυτές τις μηνύσεις και όλη αυτή την ταλαιπωρία. Εσείς γνωρίστε τι είναι σούρτα φέρτα στα δικαστήρια, καταδίκες, 14 μήνες, 12 μήνες, ρίχνουν αβέρτα. Μα ρίχνουν, μέχρι πότε θα ρίχνουν? Αυτό σας λέω. Έχω βαρεθεί, δεν πηγαίνω ούτε στα δικαστήρια. Ερήμην θα δικάζομαι πλέον. Διότι οι λεχρήτες, οι κομπιναδόροι, οι λοποδίτες, μα οι απίστευτοι κλέφτες σηκώνουν το κεφάλι και ζητάνε την βοήθεια της δικαιοσύνης. Και πλην ελαχιστοτάτων περιπτώσεων που δικαστές στέκονται στο ύψος τους. Αυτό θέλω να σου πω. Υπάρχει δυστυχώς ένα σεισμός δικαστών που έχει υποκύψει σε αυτούς και κάνει την ίδια δουλειά μαζί τους. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι παρακράτος, δεν είναι κράτος. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά ανοίγουν κεφάλαια. Η ιστορία του Ταφτά, για παράδειγμα, τώρα άνοιξε με μεγάλα ονόματα. Άκη, η ιστορία των εξοπλισμών, όπως πάει, άνοιξε. Άκη μου, τα γέρικα άλογα πετάνε από την αρένα. Ο Φιλιππίδης δεν είναι γέρικο άλογο. Τους μεγάλο ο Φιλιππίδης δεν είναι γέρικο άλογο. Ούτε ο Κοντομινάς, ούτε ο Γρυβαίας. Άκουσε να δεις. Μα δεν έκανα σφυλακή. Θα σου πω κάτι. Γέρικα άλογα είναι. Τους πραγματικούς νταμπατζίδες, από τους οποίους τα πήραν χοντρά, δεν τους αγγίζουν. Τέρμα. Αυτά είναι παραμύθια. Είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Και θα το δείτε αυτό, ότι είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου, στο αμέσως επόμενο χρονικό εμένα διάστημα. Πάντως νομίζω ότι, εγώ πάντως νομίζω ότι αυτό καίει την κοινωνία. Η ιστορία Αξιρός, Σάββας, Χριστόδουλος, Κουφοντίνας κτλ. Ανήκει λίγο και στη σφαίρα της φιλολογίας. Λέω όμως το εξής, ο κόσμος, και καλά το περιέγραψες, γονατίζει καθημερινά και βρίσκεται στο ποιμπή παρέκει εδώ και χρόνια πια. Και το ερώτημα, ένα από τα ερωτήματα τουλάχιστον είναι, ένα, θα δούμε άλλους εκτός από τον Τζοχατζόπουλο να βγαίνουν στη φόρα ότι τα πήραν, και δεν μιλώ για τα λιμά, για τους θυρωρούς της Μίζας, κάντες και λοιπούς. Μιλώ για τα μεγάλα ονόματα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δύο, τα χρήματα αυτά θα γυρίσουν με κάποιον τρόπο να κλείσουν τρύπες κοινωνικής αδικίας. Μάλλον που θα μπουν, σε ποιο κωδικό θα μπουν. Εάν απορείς, αν έχεις τέτοια απορία, θα σου πω ότι θα το δείτε στο Zoogla.gr και σας ορκίζουμε ότι δεν είναι διαφήμιση του Zoogla.gr. Θα καταλάβετε όταν θα αρχίσει ο πανικός σε μια εβδομάδα, αλλά τέτοιους μάγκες, τέτοιους νταμπατζίδες δεν τους βάλουν ποτέ μέσα, διότι αν τους βάλουν μέσα πρέπει να πάνε και εκείνοι. Κατάλαβες, γιατί τους κρατάνε. Είπες κάτι πριν για τον τότε πρωθυπουργό. Εγώ δεν ξέρω αν ο κύριος Σιμίτης έβαλε το χέρι στο μέλι ή δεν το έβαλε. Ξέρω όμως ότι ακόμη και τώρα που έχουμε αυτή την καταιγίδα των αποκαλύψεων και τα εκατομμύρια που σφυρίζουν γύρω μας, δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει μία κουβέντα. Και αυτό είναι τουλάχιστον ενοχλητικό για έναν πρωθυπουργό, ο οποίος υπήρξε ο καταλληλότερος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακούστε, δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει τίποτα, διότι παρότι ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει βάλει το χέρι στο μέλι, υπήρξε τόσο βλάξ που οι από κάτω του αλώνιζαν και δεν κατάλαβε τίποτα. Ένας τέτοιος πρωθυπουργός μπορεί να μένει ατιμόρυτος? Ο πρωθυπουργός του Άκη Τσοχατζόπουλου μπορεί να μένει ατιμόρυτος? Ο πρωθυπουργός του Παπαντονίου μπορεί να μένει ατιμόρυτος? Οι πρωθυπουργοί της Αρπαχτής της Μεγάλης από τα εξοπλιστικά είναι ατιμόρυτοι? Εγώ έβγαλα στην εκπομπή μου, αγαπητέ Άκη Παυλόπουλε, ένα παιδί που δούλευε σε μια εταιρεία κατασκευαστική, ναι, και έδωσα στη δικαιοσύνη 5 πρώην υπουργούς, 2 της Νέας Δημοκρατίας και 3 του ΠΑΣΟΚ, που το άτομο αυτό, επειδή ήταν στην ασφάλεια του επιχειρηματία, τους κουβαλούσε τις βαλίτσες με 400, 500, 600, 700 χιλιάδες ευρώ κάθε φορά πριν την ανάληψη του έργου. Και πήγαιναν στα υπουργεία περιβάλλοντος, άμυνας, ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σας, άφηναν τις βαλίτσες και ένας από αυτούς, για να καταλάβετε πόσο αδιφάγα ηλίθια άτομα ήταν, πήρε και ένα τζιπ το οποίο είναι στην κατοχή του. Και από εκεί μπορεί να βγουν όλα στη φόρα. Η κυρία Ράικου έχει το φάκελο και αναμένω, τώρα έχουν περάσει αρκετοί μήνες, να δω πού θα πάει αυτή η ιστορία. Όταν ακούσετε τα ονόματα, θα πέσετε από τις καρέκλες σας. Καταλαβαίνετε γιατί δεν θα φτάσει ποτέ αυτή η υπόθεση εκεί. Όσο η ανώτατη
κλίμακα των δικαστών, η πυραμίδα της δικαιοσύνης διορίζεται από δάφτους, δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη. Να σας ρωτήσω όμως κάτι για τον κύριο Σιμίτη. Ναι, Ανδρέα. Ο κύριος Σιμίτης έχει ισχυρότατες σχέσεις με τη Γερμανία. Δεν κρύβεται αυτό, δεν είναι κρυφό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν οι φυστάμενοι του να έκαναν πάρτι με τις γερμανικές εταιρείες, ο ίδιος να συνυπέγραφε τα δάνεια νύχτα, τα περιβόητα, γιατί swaps ήταν και της Deutsche Bank όταν ήταν να πληρωθεί η Siemens ή να πληρωθούν τα υποβρύχια, μετακυλίοντάς τα για 20 χρόνια και να μην ήξερε τίποτα. Είναι δυνατόν οι υφιστάμενοι να ζητάνε από το μεγάλο αφεντικό Μίζα και ο ενδιάμεσος κρίκος να μην ξέρει τίποτα? Ένα λεπτό τώρα, πριν το απαντήσεις, μάχη μου. Έχεις χρόνο να πάμε σε διάλειμμα και να σας κρατήσουμε 10 λεπτά ακόμα? Όχι, γιατί πρέπει να πάω να τελειώνω για την εκπομπή μου που αρχίζει σε λίγο. Τότε βάλε, πες την απάντησή σου σε αυτό που λέει ο Ανδρέας Παπαγγελιακόπουλος για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πω, σε ποιο θέμα δηλαδή? Σε αυτό που ρώτησε ο Ανδρέας. Σχετικά με το Σιμίτη, πώς είναι δυνατόν, ενώ είχε άριστα σχέση με τον γερμανικό παράγοντα, υπέγραφε νύχτα τα δάνεια τα οποία τα μαθαίνουμε τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια για να πληρωθούν γερμανικές εταιρείες, να μην ήξερε ότι οι υφιστάμενοι του φέρονται να έπαιρναν μίζες από γερμανικές εταιρείες? Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Κι εγώ έχω γυναίκα Γερμανίδα και δεν με συγγενεί. Πιο ισχυρούς δεσμούς δεν μπορεί να έχει με τη Γερμανία. Δεν με συγγενεί ούτε η Μέρκελ, ούτε η Siemens, ούτε τίποτα. Εγώ πιστεύω. Ξέρετε, είναι λίγο σενάριο συνωμοσίας ότι επειδή ο αδερφός του είχε μια υψηλή θέση και επειδή αυτός έχει σχέση με τη Γερμανία, βεβαίως και έδινε δουλειά στις γερμανικές επιχειρήσεις. Και βεβαίως διατηρούσε τέτοιες σχέσεις. Αλλά από κάτω γινόταν πάρτι. Και βεβαίως έχει τεράστια ευθύνη για το πάρτι που έγινε και βεβαίως θα έπρεπε να είναι και αυτός στο σκαμνί μαζί με τον Τζοχατζόπουλο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ως θα ήταν οποιοδήποτε διευθύνων σύμβουλος οποιασδήποτε επιχείρησης που και το χέρι στο μέλι να μην είχε βάλει, θα γινόταν από κάτω πλιάτσικο. Πολύ σωστό. Διότι η μεγαλύτερη επιχείρηση είναι η χώρα. Ακριβώς. Από οποιαδήποτε άλλη. Όταν λοιπόν έχεις καταστρέψει τη χώρα σου, δεν νομίζω ότι μπορείς να κυκλοφορείς το κολονάκι ελεύθερος. Ευχαριστώ πολύ τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή αμέσως μετά το αποκαλυπτικό δελτίο. Σου δίνουμε πάσα. Καλή προετοιμασία και περιμένουμε να σε δούμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά το ερώτημα της βραδιάς. Ο Μιλωνάκης θέλει να βάλει φωτιά στην κυρία αριστερά. Πιστεύετε ότι Πασόκ και Δημάρ θα μείνουν εκτός βουλής? Τελικά θα πω εγώ. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι αυτοί. Η συμμετοχή με SMS ή με τηλεφώνημα από σταθερό και κινητό. Στο τέλος του δελτίου θα έχουμε το αποτέλεσμα της σφιγμομέτρησης. Και ένας από όσους θα έχετε συμμετάσχει θα κερδίσει μία δωρεπιταγή 150 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Ψάχνεις γιατρό? 14-784. Ο νέος σου αριθμός για ραντεβού στον ΕΟΠΗ. Η Global LED φέρνει στο φως το ζήτημα της οικονομίας. Κάνει αντικατάσταση το φωτισμό της επιχείρησής σας με φωτιστικά LED και προσφέρει 100% χρηματοδότηση. Μηνιαία αποπληρωμή από το κέρδος εξοικονόμησης και 5 χρόνια εγγύηση. Δυνατότητα υλοποίησης έργων και μέσω ΕΣΠΑ. Global LED. Όλα στο φως. Η Μαρινέλα συναντά τη Βέμπο. Η ζωή της Σοφίας Βέμπο γίνεται μουσική παράσταση. Μαζί με τη Μαρινέλα, Αντώνη Λουδάρος, Χρήστος Τέριουγλου και 50 ακόμη συντελεστές. Εσείς προτείνετε χώρο. Εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε. Και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokutsine.gr. Ιδέες, λύσεις, προτάσεις για τη γυναίκα και το παιδί. Έκθεση Δάμος Βάπτιση. 7 έως 10 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό Περιστερίου. Μετρό Ανθούπολη. Μόνο στο Μεϊμάρι για περιορισμένα κομμάτια. Άστρο 320 με DC 40. Μόνο 489 ευρώ. GPS για παρακολούθηση και εκπαίδευση σκύλων. Το μεγαλύτερο e-shop στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για ένα αποτελεσματικό κυνήγι. Μεϊμάρι. Ο πιο φθηνός, ό,τι και αν πάρεις. Για ποιότητα που δεν κοστίζει, marketing. Μήλα Φούτζι μόνο 99 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο Πιερίας μόνο 1,95 το κιλό. Μακαρόνια μέλισσα νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 49 λεπτά το τεμάχιο. Μαρκετή, για ποιότητα που δεν κοστίζει. 1151, γιατροί κατοίκων. Όπου κι αν είστε, ερχόμαστε κοντά σας. Όλο το 24ωρο με ένα τηλεφώνημα. 1151, γιατροί κατοίκων.
Για ό,τι πιο νέο σε προσφορές και επίπλωση, μα πού αλλού, στα 120. Ένας ολόκληρος όροφος 2.000 τετραγωνικών μέτρων γεμάτος προσφορές σας περιμένει στο 23ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο Κρυονέρι και στο www.120.gr. Για κάθε επίπλωση, 120. Τρόφιμα, ποτά, παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. Expotrof. Η έκθεση εμπειρία για ιδιώτη και επαγγελματία. Expotrof. 24 έως 27 Ιανουαρίου. Ολυμπιακό κέντρο Ξηφασκίας. Ελληνικό. Αποκλειστική προσφορά μόνο για λίγες μέρες από την εταιρεία Portareto. Θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας 14 κλειδωμάτων με τελευταίας τεχνολογίας μικρό κλειδί. Μόνο 595 ευρώ τελική τιμή. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-23-111-24 πανελλαδικά και εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας. Στα δύσκολα καλέστε 96-195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο, με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96-195. Δίας, διαχείριση κτιρίων. Εκεί που σταματούν οι άλλοι, αναλαμβάνουμε εμείς. Αποφράξεις, υδραυλικές εργασίες, απολυμάνσεις, καθαρισμοί, έκδοση κοινοχρήστων και ό,τι άλλο χρειάζεται η πολυκατοικία. Δίας, όλες οι λύσεις σε ένα τηλέφωνο. Μεγάλες εκπτώσεις στα Andreadis Home Stores. Χύτρα ταχύτητας Fest 7 λίτρων και δώρο πύρημαχο αξίας 19,90 75 ευρώ. Σύστημα καναπέ Max σε πολλά χρώματα 599 ευρώ και δώρο το Puff. Andreadis Home Stores. Ζήστε το σπίτι σας και στις εκπτώσεις. Αφή Καλέμη ηλεκτρονικά. Η άρτια αυτογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας δώσει λύσεις σχετικά με το τεχνικό σας πρόβλημα. Εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών συστημάτων, εγκαταστάσεις ψηφιακών συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών. Αφή Καλέμη ηλεκτρονικά. Σοκράτους 11 στο Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5773-301. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Μόστρα Ρώτα και δώρο έκθεση. Μια μεγάλη, ενιαία εμπορική έκθεση. Με είδη δώρων, είδη σπιτιού διακόσμησης, μπιζού αξεσουάρ. 24 έως 27 Ιανουαρίου, Μετροπόλιταν Expo. Οργάνωση Ρώτα. Η μεγάλη εμπορική έκθεση μόδας Φέμινα και το σαλόνι μόδας ελληνικού παπουτσιού Σούφερ δημιουργούν μια ολοκληρωμένη έκθεση μόδας. Φέμινα και Σούφερ. 24 έως 27 Ιανουαρίου, Μετροπόλιταν Expo. Οργάνωση Fashion News. Μωρό μου, θα μου φτιάξεις σαντουιτσάκι. Θα τη φτιάξω ένα σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Θα πάθει πλάκα. Μιλάμε για άπεκτη γεύση. Και ελαφρύ, ναι. Πιο ελαφρύ δεν πάει. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Οι παλιοί αλλοκαθαριστήρες, ακόμα και σε ένα καινούριο μπαρμπρίζ σαν αυτό που τοποθέτησα, είναι πρόβλημα. Τώρα στην Carglass, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση μπαρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλλοκαθαριστήρων Boss αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίου. Μην τη χάσετε. Το χαρτί ανακυκλώνεται. Το κλασέρ όμως, ναι, γιατί είναι SCAG. Ελληνικό, ανακυκλώσιμο και με σφραγίδα ποιότητας. Και ποιοτικά μπλοκ γραφή SCAG και πρεσπάντος και ελάστιχο. SCAG οργανώνει επιχειρήσεις. Σκέψου πως θα ήταν να μιλάς όσο θες, όχι μόνο προς τα φερά, αλλά και προς κινητά. Σε όποιο δίκτυο και αν βρίσκονται. Με επιπλέον κέρδος όταν έχεις και σύνδεση Vodafone. Τώρα έχεις ό,τι θες, ακόμα πιο οικονομικά, με Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Επιστρέφουμε. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά το ερώτημα της βραδιάς, γιατί μας το ζητάτε και ζητάτε πληροφορίες. Είναι αυτό εδώ. Πιστεύετε ότι Πασόκ και Δημάρ θα μείνουν εκτός Βουλής τελικά, το τελικά εντός παρενθέσεως, οι τρόποι επικοινωνίας, οι τρόποι συμμετοχής, στο τέλος του δελτίου, το αποτέλεσμα της σφιγμομέτρησης και ένας ή μία τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει μία δωροεπιταγή 150 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Πάμε στα της οικονομίας, πάμε στα της καθημερινότητας, διότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τα στοιχεία που έδωσε η Κομισιόν
για την κατάντια και την εξαθλίωση των ελληνικών υποκριβιών και να το σχολιάσουμε. Ανεξέλεγκτη και εκτός ορίων η φτώχεια στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η έκθεση της Κομισιόν. Ένας στους τρεις Έλληνες απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ πρόκειται για το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό που κατέχει η χώρα μας μετά τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Λετωνία. Στην ετήσια επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 σχετικά με τις εξελίξεις ως προς την απασχόληση και τις κοινωνικές προκλήσεις, με αφορμή την ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων της φτώχειας στην εργασία, αναφέρονται τα εξής. Καθώς δεν διέθεταν πλέον την επιλογή της νομισματικής υποτίμησης οι χώρες της ζώνης του ευρώ, έπρεπε να προβούν σε εσωτερική υποτίμηση, συγκράτηση τιμών και μισθών. Η πολιτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά τη Ρουμανία στη φτώχεια των εργαζομένων, ενώ η μακροχρόνια ανεργία εκτινάχθηκε από το 3% το 2008 στο 14,2% του ενεργού πληθυσμού το 2012. Ποιος θα το πίστευε όμως πριν από λίγα χρόνια ότι η ανεργία σε συνδυασμό με τους μισθούς πείνας και τις περιορισμένες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας θα οδηγούσε στη ραγδαία αύξηση της μετανάστευσης κατά 170% από την Ελλάδα προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ξεφύγουν από τη μέγενη της φτώχειας. Την οικονομική κατάσταση και την εξαθλίωση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει από κοινού η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ και η μη κυβερνητική οργάνωση πράξης. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, με το 31% των νοικοκυριών να βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Το μνημόνιο και τα αυστηρά μέτρα λιτότητας έχουν ως αποτέλεσμα το 90% των Ελλήνων να χάσει μεγάλο μέρος του εισοδήματός του. Το 50% των νοικοκυριών δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές βασικές του ανάγκες, ενώ το 80% έχει κάνει περικοπές σε βασικά είδη διατροφής. Οι θάνατοι από μαγκάλια και οι αυτοσχέδιες κατασκευές θέρμανσης έχουν αυξηθεί, αφού το 83% των νοικοκυριών υποχρεώθηκε να κάνει περικοπές στη θέρμανση. Ένα στους δύο Έλληνες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να βουλιάξει στα χρέη και να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις, ενώ το 40% των πολιτών έχει μη εξυπηρετούμενα χρέη σε τράπεζες και ληξιπρόθεσμες οφειλές εφορίες. Τα στοιχεία χρειάζονται, δεν βοηθούν όμως στην εξεύρεση λύση σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια από ό,τι φαίνεται για να εξέλθει η Ελλάδα από το σκοτεινό τούνελ που έχει μπει τα τελευταία περίπου 4 χρόνια ή έστω να αρχίσει να χνοφέγγει κάποια ελπίδα για ανάκαμψη. Έλα, Ντόδη. Κοίταξε, Ιάκη, το έχουμε πει ότι ενώ κουβεντιάζουμε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι σοβαρά και για την τρομοκρατία και για τις μίζες, πολύ σοβαρά, τα συνοδευτικά, τα μαιευτήρια και τι άλλο θα βγει ακόμα, οι φόροι οι οποίοι έχουν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι τεράστιοι, δυσβάσταχτοι για τον κόσμο, μειώθηκαν συγχρόνως οι μισθοί και στο χάος βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταμεία. Από την άλλη πλευρά, αυτό είναι της Ελστάτ. Η Eurostat έρχεται και λέει, ρε παιδιά, μπήκατε με 290 δισεκατομμύρια χρέος το 2010, ήταν 2009 προς 2010. Και αυτή τη στιγμή είσαστε στο 317 δισεκατομμύρια. Κόψατε, τσακίσατε, κάνατε, παλεύετε διαφορετικές αλλαγές. Και μέσα σε ένα χρόνο, το χρόνο που λέει ο Πρωθυπουργός ότι βλέπει, λέει και αυτό το τούνελ. 17 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα δίνει η Ευρώπη. Αφού μας τσάκισαν, Άκη, να σου πω κάτι, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί. Εμείς έχουμε το πρόβλημα. Όταν εμάς μας βάλανε στο Διεθνές Μονατικό Ταμείο, φωνάζαμε. Όχι στο Διεθνές Μονατικό Ταμείο. Όχι, κάντε μία αλλαγή. Φώναζε ο Σαμαράς τότε, στο πρώτο μνημόνιο. Καταργιόταν τον Παπαδρέου, να φύγει ο Παπαδρέου, να αναλάβουμε εμείς. Ορίστε, ανέλαβε. Και όχι μόνο μπήκε στο πρώτο μνημόνιο, όχι μόνο το χώνεψε καλά, αλλά χώνεψε και το δεύτερο και το τρίτο και θα χώνεψε και το τέταρτο. Ήταν η μεγαλύτερη ληστεία, Αντώνη Μιλωνάκη. Δεν και σήμερα αποδεικνύεται με τα νούμερα της Eurostat. Δεν έκανε καμία ενέργεια για να δει ποιος στέει που μπήκαμε εδώ σε αυτή την κατάσταση, που ήρθαμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι Ελστάτ, τίποτα, ο Γεωργίου. Παραμένει ακόμα στη θέση του, διωκόμενος για κακούργημα. Τι να λέμε τώρα από εδώ. Κοίτα, οι διαπιστώσεις μπορεί να είναι σωστές, αλλά αυτό που επιτείνει εκ των πραγμάτων τη σύγχυση της κοινής γνώμης είναι ότι δεν ακούει συγκεκριμένες
συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις, άλλες προτάσεις για την έξοδο από αυτή την κατάσταση. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία καθημερινώς διαπιστώνουμε όλοι, γιατί όλοι έξω κυκλοφορούμε, έξω ζούμε, τα βιώνουμε κι εμείς. Εκείνο λοιπόν που έχει ανάγκη η κοινή γνώμη, που έχει ανάγκη η κοινωνία και κυρίως τα κομμάτια της κοινωνίας που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, είναι να ακούσουν κάτι συγκεκριμένο, ρεαλιστικό για έξοδο από την κρίση. Διότι από την άλλη πλευρά, μόλις προχθές ο κ. Σταθάκης, ο οποίος είναι εκ των κορυφαίων συνεργατών του κ. Τσίπρα, μελλοντικός υπουργός, αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, είπε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι το λεγόμενο επαχθές χρέος είναι μόλις το 5% και ότι ευτυχία εκτός ευρώ δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον από τα πολιτικά κόμματα τα κυρίαρχα. Αυτό δεν συνεπάγεται βέβαια. Ότι οι όποιες λύσεις, ότι αυτό θέλω να πω. Το μείγμα πολιτικής που αυτό θέλω να πω. Οι όποιες λύσεις επομένως πρέπει να αναζητηθούν, ως φαίνεται, με βάση αυτές τις κυρίαρχες απόψεις, μέσα στην Ευρώ, μέσα στο Ευρώ, μέσα στην Ευρωζώνη και με βάση αυτά τα δεδομένα. Θα μπορούσαν όμως, υπάρχουν... θα μπορούσαν να χάνουν. Δεν λέω, συνεχίζοντας τις διαπιστώσεις, εγώ όπως βλέπεις δεν αναφέρομαι στα ονόματα των πολιτικών, γιατί δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Μα πρωθυπουργός της χώρας είναι, Αντρέα μου. Δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο κόσμος να ακούει ανάθεμα. Ο κόσμος έχει ανάγκη από πολιτικές προτάσεις. Ξέρεις τι έγινε σήμερα, σήμερα που μιλάμε, ξέρεις τι έγινε. Μπήκανε οι συντάξεις του δημοσίου. Ξέρεις τι είδαν οι άνθρωποι. Τα ξέρω, Αντώνη. 150-180 αναδρομικά 300 ευρώ τους δύο μήνες τους πρώτους στη σύντάξή τους κάτω. Έχεις θα ακούσει, τα πάρετε, λέει, μετά από 1,5 χρόνο. Έχεις ακούσει κάποιον από τους πολιτικούς ή από τα πολιτικά κόμματα που να λέει ότι ξέρετε, μόλις βγούμε εμείς θα αυξήσουμε αυτές τις συντάξεις? Δεν το λέει κανείς. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν, τι λέμε δηλαδή, ότι. Μα τι? Καταστραφήκαμε, Αντρέα. Αυτά τα λέμε κάθε βράδυ, Αντώνη. Μα κατέστρεψαν τα ασφαλιστικά ταμεία, το καταλαβαίνεις. Ποιος θα το πει? Αυτό που λέμε, το έχει κουραστεί ο κόσμος να τα ακούει, το ωραία. Ξέρει, τον βιώνει. Εμείς τι να κάνουμε, είμαστε πολιτικοί. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Λέμε όμως, ως μεταφέροντες, όσο μεταφέρουμε το αίσθημα της κοινής γνώμης, ότι η κοινή γνώμη, η κοινωνία έχει ανάγκη να ακούσει προτάσεις. Έχει ανάγκη να ακούσει φερέγγια προγράμματα για να σταματήσει αυτό που συμβαίνει. Και να ακουστούν φερέγγια προγράμματα, Αντρέα Καψαμπέλη, όμως. Δυστυχώς πνίγονται στον οριμαγδό της προπαγάνδας. Και πώς αυτό αποδεικνύεται? Έχεις ακούσει σε κάποιο πρόγραμμα που έχει χαθεί? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει. Εγώ έχω ακούσει προτάσεις όμως. Υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχουν δηλαδή πέραν της πρότασης να βγούμε από το ευρώ. Πέραν όχι, από τις καθαρής πρότασεις. Η έξοδος που λέει από το ευρώ, να βγούμε από το ευρώ και να πάμε σε δραχμή. Όλα τα άλλα είναι εντός εκτός και επιτά αυτά. Η έξοδος από το ευρώ είναι η μεγαλύτερη παγίδα που μπορεί να προταθεί. Γιατί η έξοδος από το ευρώ θα βολέψει μόνο τους τραπεζίτες που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί σε ευρώ και οι οφειλές τους είναι μόνο οι καταθέσεις, οι οποίες με τη δραχμή θα χάσουν τα εξανεμιστήτα 35%. Μα δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν όμως λύσεις. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολιτικοί που βγαίνουν και εκβιάζουν λέγοντας πώς θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Μα ρε παιδιά, έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα ή δεν έχουμε? Όταν έχει πρωτογενέ πληρώνεσμα, σημαίνει πως έχει εξασφαλίσει την πληρωμή μισθών. Τι να σου πω, το κάνει, ρε Αντρέα. Και θα πω μια αλήθεια όμως, η οποία δεν είναι από οι άλλοι που δουλεύουν. Συγγνώμη, τι υπάρχει πληρώνεσμα. Κάτι πολύ σημαντικό που δεν το ξέρει ο κόσμος. Πρωτογενέ πληρώνεσμα είχαμε από το 2011. Και αυτό είχε κρυφτεί από όλα τα μέσα. Το έβγαλε το BBC και το. Τελικά υπάρχει πρωτογενέ πληρώνεσμα. Δεν υπάρχει. Και βέβαια υπάρχει. Εδώ παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ. Να διπλασιάζει τη βενζίνη και να μην έχει πρωτογενέ πληρώνεσμα. Να διπλασιάζει το πετρέλαιο θέρμανση και να μην έχει πρωτογενέ πληρώνεσμα. Να λιώνει του πάντε στην οικολογία και να μην πληρώνει μισθού και στην οικολογία. Ο Μιλωνάκη κάθε βράδυ, ο Μιλωνάκη με τα στοιχεία τα οικονομικά που ψάχνει και τα επικαλείται, και εγώ δεν έχω λόγο να τα αφισβητήσω. Μας έχει πείσει ότι δεν υπάρχει, ότι είναι μαϊμού το πλέον. Στο τέλος της ημέρας, άπαξ και πληρώνεις με βαλίτσες το χρέος. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Άπαξ και πληρώνεις με βαλίτσες το χρέος και δεν υπάρχει. Ο παρακαθήμενος Ανδρέας λέει ότι υπάρχει. Το ισοζύγιο είναι πλεονασματικό από το 2011. Γιατί όμως, Ανδρέα, δεν είπε γιατί. Γιατί πληρώνουμε τις περιβόητες, το ενυπόθηκο χρέος πλέον με τις βαλίτσες που δεν θα πρέπει να το πληρώνουμε. Και αυτό που είπε ο κ. Σταθάκης, το 5%. Επιστροφές ΦΠΑ πληρώσαμε. Άρα πληρώσαμε, δεν υπάρχει πλεόνασμα. Πληρώσαμε τους εργαζόμενους που δουλεύουν από τον Νοέμβριο. Άρα... Σε παρακαλώ, δεν πληρώσαμε τίποτα. Με συγχωρείτε, αλλά χάνεται ο κόσμος σε αυτή τη συζήτηση. Θέλει πολύ συγκεκριμένες. Χάνεται ο κόσμος σε αυτή τη συζήτηση. Συγκεκριμένες. Διότι το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει μια φούσκα μέχρι στιγμής, μέχρι να το δούμε ή να το δουν
οι πολίτες. Πού θα το πάρουν οι Έλληνες στο λιμόνι. Θα πάρουν οι Έλληνες. Τι θα πάρουν οι Έλληνες. Το λέτε προπαγανδιστικά. Γιατί κακό είναι. Κακό είναι. Κακό είναι που θα το πάρουν. Εσύ τώρα για κάνει δρά. 60% έχουν κάνει. Κακό είναι που θα το πάρουν. Καλό είναι αν το πάρουν. Αλλά δεν θα το πάρουν. Δεν κάνει για του άλλου. Αυτό λέμε. Μόνο καλά, δεν κάνει για του άλλου. Στην Αγγλιάνα, παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε το θέμα του πρωτογενού πλεονάσματο πρωτοτέθηκε στο τραπέζι τη συζήτηση. Γιατί υπήρχε μια υποχρέωση, μια δέσμευση, αν θέλει, από του οι οποίοι έλεγαν ότι στην περίπτωση που η Ελλάδα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα, ένα ποσοστό εξ αυτών μπορεί να επιστραφεί κτλ. Είναι αυτό το οποίο ακούμε εδώ και αρκετό καιρό. Είναι αυτό το οποίο χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, κατά το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, αν θυμάμαι καλά. Το ζητούμενο είναι το εξής. Και στις τελευταίες τουλάχιστον έρευνες οι οποίες έχουν βγει, βλέπουμε όλοι το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα βαίνει μειούμενο μέχρι να φτάσουμε στον Απρίλιο, όπου θα μας καθορίσει η Eurostat ποιο ακριβώς είναι αυτό και ποιο ακριβώς είναι αυτό το οποίο θα επιστραφεί. Θεωρώ ότι από όλα αυτά τα οποία συζητήσατε και τις διαπιστώσεις αλλά και την συνεχή αναζήτηση λύσεων που δεν είναι μόνο μια πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση, είναι και μια συζήτηση η οποία υπάρχει στην κοινωνία. Γιατί το να υπάρχουν στελέχοι που να λένε ότι τελικώς αυτό το οποίο λέγαμε, ξέρετε, το κούρεμα του χρέους και το χρέος το οποίο είναι επαφές και όταν θα έρθουμε θα το κουρέψουμε, και να υπάρχουν στελέχοι τα οποία μέσα σε μία μέρα αναιρούν αυτά τα οποία πίστευαν οι πολίτες για την επόμενη μέρα μιας διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα, ρεαλιστική λύση και ελάτε εδώ. Έχει σημασία ποια στελέχη το λένε, Ανδρέα Ναζαρακίδη. Εντάξει, σαφώς έχει σημασία. Ένας άνθρωπος που επενδύει στην Πλάκρο και αθώνονται με τους ψήφους Νέας Δημοκρατίας για υπόθεση πολύ βαριά, υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, δεν μπορεί, πιστεύω, να είναι και ο πλέον έμπιστος. Οι πολίτες δεν γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία των κομμάτων. Θα πρέπει να ακούν. Με σταυρό είναι οι εκλογές. Συμφωνούμε. Απλά αυτό το οποίο περιμένουν πρώτα να ακούσουν είναι λύση στο πρόβλημα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά και δεν είναι άλλο από την οικονομική, από την ανέχεια και τη φτώχεια. Καμία λύση. Μα δεν μπορούν να μην έχουν επιλογή πολιτική, βρεάκι μου. Θα ψηφίσουν τυφλά. Θα κληθούν να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Να ψηφίσουν μέσα στις εκλογές. Αυτό που φόβησε στις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Η έξοδος από το ευρώ. Η ακροβασία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με το ευρώ. Μένουμε, φεύγουμε. Έχει εκλείψει. Άρα λοιπόν. Αλλά στις δημοσκοπήσεις δεν δείχνει. Στο σημείο που βρίσκεται η εξαθλίωση της κοινωνίας. Άλλα θα είναι τα διλήμματα. Τα διλήμματα θα είναι διαφορετικά. Θα μπουν άλλα διλήμματα. Θα βρουν άλλα κόλπα τώρα. Παρ' όλα αυτά, στις δημοσκοπήσεις μην ξεχνάμε ότι δεν δείχνει τουλάχιστον να πλησιάζει προς την προϋπόθετη αυτοδυναμία. Για το ΚΕΠ. Οι ομαδικές απολύσεις είναι των πυλών. Και το ΚΕΠΕ τι βγάζει σήμερα. Άλλο, αυτό ότι τραγικό. Προτείνει στην κυβέρνηση, προτείνει, γιατί το ΚΕΠΕ προτείνει. Συμβουλευτικό όργανο. Έτσι, είναι. Συνήθως γίνονται δεκτές οι προτάσεις του. Οι νέοι που θα εργάζονται να μην έχουν κατώτατο μισθό. Είναι ορισμένη η συνεργασία για δηλαδή. Ναι, ναι, μέχρι τα 25 χρονών οι νέοι. Οι οποίοι λέει θα δουλεύουν για τις επιχειρήσεις, να μην παίρνουν μισθό, κατά το δοκούν οι επιχειρηματίες να τους δίνουν ό,τι θέλουν. Αυτό έτσι ώστε να κινητοδοτηθούν οι επιχειρήσεις για να κάνουν προβλήματα. Ναι. Πάμε στους τηλεθεατές, περιμένουμε. Πάμε στην κυρία Σωτηρίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία απόψε. Καλησπέρα στο πάνελ. Εμείς εσάς. Απλώς ήθελα να πω, σαν Ελληνίδα, καθημερινά ακούμε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα καλυτερεύσει την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, τώρα πριν από εσάς, μιλούσα στο τηλέφωνο με άτομο στην επαρχία και μου λέει ότι από την Αθήνα πάνε κόσμος, οικογένειες, καθημερινά, χιλιάδες. Προσπαθούν έστω να βρουν μία σιγουριά στην επαρχία, ένα κήπο κάτι να φτιάξουν. Τα χάλια που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν ήταν ούτε το 41. Αυτό που έχουμε. Εγώ εκπλήσωμαι για ένα πράγμα και αυτή τη στιγμή θέλω να το ακούσει όλη η Ελλάδα. Για τον κύριο Κοντομινά και το ζεύγος που ήταν στο εξωτερικό. Ποιοι ήταν αυτοί οι δικαστές που βγάλαν αυτές τις αποφάσεις με τις εγγυήσεις και τους αφήσαν ελεύθερους. Πήραν οι κύριοι αυτοί το αίμα το δικό μας, το ελληνικό αίμα των Ελλήνων, το έχουν στην άκρη, θα ζήσουν 10 γενιές. Και εμείς υποφέρουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θέλω να πω προσωπικό μου θέμα. Θέλω να πω γενικά ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ψυχοραγεί, όλοι οι Έλληνες, και οι κύριοι πολιτικοί παίζουν πάρτι μαζί με τους απατεώνες. Και απατεώνες είναι οι ελάχιστες οικογένειες που είναι στην Ελλάδα.
Ξέρουμε ποιες είναι συγκεκριμένες. Εγώ, επειδή κατοικώ στα Βόρεια Προάστια, γιατί κουράστηκα και βέβαια την περιουσία που έχω αυτή τη στιγμή την έχει πάρει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τουρνάρας, τον κύριο Παπαντονίου τον έβλεπε καθημερινά με, άβρες, με μαύρα αυτοκίνητα και έμπαινε στον κυρίου Λάτσι τις επιχειρήσεις. Τον έχει γενικό διευθυντή ο Λάτσις. Και αυτή τη στιγμή αυτά τα κτίνη ζουν, είναι έξω από τις φυλακές και εμείς οι Έλληνες μας τελείωσαν. Κυρία Σωτηρίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τούντας, παρακαλώ. Ο κύριος Τούντας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια και στο συγκεκριμένο σας για... Κλείστε την τηλεόραση κύριε Τούντα, παρακαλώ πολύ. Ορίστε. Κλείστε την τηλεόραση για να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δήλωσα στην εκπομπή σας ότι είμαι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σπάτων και όντως είμαι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σπάτων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω έναν ανώτερο τίτλο που κατέχω και είναι ο τίτλος του Έλληνα πολίτη. Το όλημα που θέλω να θίξω είναι το εξής. Εδώ και τρία χρόνια μιλάμε και ακούμε όλοι μας, έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο, το μνημόνιο και το μνημόνιο. Δεν ξέρω αν εσείς ξέρετε, εγώ πάντως τρία χρόνια δεν ξέρω τι ακριβώς λέει το μνημόνιο. Αν κάτι ξέρει κάποιος να μας πει την ουσία του μνημονίου, τι εννοούμε δηλαδή μνημόνιο, γιατί για να γίνω πιο συγκεκριμένος, εγώ μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο χιλίων σελίδων και σε τότε να μου πείτε τι κατάλαβες από το βιβλίο. Αυτό κάνω να περιγράψω μέσα σε πέντε σειρές. Όπως και ο καθένας, και εγώ δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο εγώ. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Η Καινή Διαθήκη είναι χίλιες σελίδες. Η Καινή Διαθήκη είναι χίλιες σελίδες. Την έχω διαβάσει. Λοιπόν, η ουσία της. Αγάπα το πλησίο σου ως εαυτόν, το ένα άρθρο της, και το δεύτερο, άλλον το σταυρό σου και περιπάτη. Θα μπορούσε κάποιος από τους 300 βουλευτές, κάνω πρόσκληση, όχι πρόκληση, πρόσκληση, να μας πει με δύο σειρές το μνημόνιο, τι σημαίνει. Για να μην κάνω τον έξυπνο και τον πονηρό. Είναι μόνο το άροντο σταυρό σου. Μπορείτε. Είναι μόνο το άροντο σταυρό σου και περιπάτω. Ναι, ναι, εντάξει, είναι μία άποψη και αυτή. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον πιστεύω και όλοι οι Έλληνες, ότι το μνημόνιο είναι του στυλ παράδοση άνευ όρων. Όταν ένας πρωθυπουργός, όπως ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα, ψελίζει για διάγγελμα, μου επιτρέπετε κύριε Παυλόπουλε, με ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, ψελίζει για διάγγελμα, να βγει να κάνει τηλεόραση διάγγελμα στον ελληνικό λαό και να πει ότι μειώνω το ΦΠΑ κατά 10% και αυτό το θεωρεί άξιο λόγου διαγγέλματος. Εάν είναι δυνατόν, το λιγότερο που να πω είναι ότι η Ελλάδα δεν κυβερνάται από τον κύριο Σαμαρά ή από τον πρόεδρό μας τον κύριο Παπούλια. Η εντύπωσή μου και με όλο το σεβασμό προς τους θεσμούς. Κύριε Τούντα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τούντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να προλάβουν να παρέμβουν και άλλοι. Πάμε στον κύριο Βανιτίδη, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και συγχαρητήρια σε όλους την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω για να ξεκινήσω με το θέμα της καλλικράτειας. Επειδή τυχαίνει για να βρίσκομαι και εκεί πέρα. Η καλλικράτεια αστυνομεύεται η περιοχή από την επανομή μέχρι τα Νέα Μουδανιά με 10 χωροφύλακες. Το ακούτε? Ναι, ναι. Μπράβο. Την ημέρα που έφυγε ο κύριος Ξηρός, γιατί εγώ το θεωρώ κύριο και αυτόν, ήταν στις 7 του Γενάρη. Στις 6, δηλαδή δεν παρουσιάστηκε στις 7 του Γενάρη. Στις 6 του Γενάρη ρίχνουν το σταυρό στη θάλασσα. Ξέρετε πόσες χιλιάδες κόσμος υπήρχε εκεί πέρα. Δύο αστυνομικοί οι οποίοι παρακολουθούσαν τον κύριο Ξηρό. Πού να το βρούνε? Πού να το βρούνε μέσα σε 3.000 και 4.000 κόσμο? Και έτσι ας μην τα βάλει κανείς με την αστυνομία της καλλικράτειας, γιατί είναι ντροπή πλέον. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα πρέπει να τους κάνουμε άγαλμα. Εγώ προσωπικά τους λέω ότι πρέπει να τους κάνουμε άγαλμα. Ένα δεύτερο θέμα. Θέλω για να ρωτήσω κάτι. Είμαι συνταξιούρκος. Μπορώ για να βγάλω άδεια για να εξασκήσω κάποιο επάγγελμα? Τα έχετε υπόψη σας?
Δεν το γνωρίζω. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνετε ένα. Δεν υπάρχει τρόπος. Υπάρχει θα πρέπει να μου κόψουν τη σύνταξη. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει. Μπράβο. Στους δημοσιογράφους. Ναι. Στους δημοσιογράφους. Γιατί δεν ισχύουν τα μέτρα αυτά, μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε Παυλόπουλε, εσείς. Όταν πάρω σύνταξη, αν την πάρω, θα σας πω. Υπάρχουν δημοσιογράφοι. Να σας πω, δίπλα σας είναι. Ο κ. Μιλωνάκης. Δίπλα σας είναι. Δεν κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Πετε μου τι θέλετε να πείτε. Είναι συνταξιούχος από το στρατό, κύριε Μιλωνάκης. Και ποιος σας είπε ότι εγώ δουλεύω εδώ πέρα και παίρνω λεφτά. Ποιος σας το είπε αυτό. Τον Κόκορα. Σας το είπε κανένας αυτό. Τον Κόκορα κάνετε, κύριε Μιλωνάκη. Ναι. Έχω άποψη και τι θέλω και τι λέω. Δεν κατάλαβα καλά. Σας πείραξε τίποτα εσάς. Όχι, δεν μου πείραξε. Λοιπόν. Ερώτηση κάνω, κύριε μου. Μπορείτε για να μου απαντήσετε όπως σας. Είναι ερώτηση αυτή που κάνετε. Λοιπόν. Άρα δηλαδή η ισοτιμία στον κόσμο αυτόν δεν υπάρχει. Γιατί? Αυτό ήταν το πρόβλημά σας. Εσείς μπορεί να έρθετε εδώ πέρα να λέτε ό,τι θέλετε. Δεν είμαστε ίσοι. Όχι, όχι, δεν είμαστε ίσοι. Και υπάρχει και η βρύτσα διψού, κύριε Ρίγκο. Άλλο λαό εμεί και άλλο λαό κάποιο άλλο. Όπω ο λαό των δημοσιογράφων. Βλέπετε ότι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία τη Ελλάδο έγιναν ένα. Των δημοσιογράφων δεν μπορούσε να το πειράξει κανεί, κύριε μου. Γιατί το τραπεζικό το πείραξε. Κύριε Βαγγίλη, ευχαριστώ πολύ. Το υπαλλήλων το πείραξε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Κασιμάτη. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας και στον κύριο Μιλωνάκη και σε όλο το πάνελ εκεί. Ναι, θα ήθελα κι εγώ να κάνω ένα σχόλιο έτσι και έχω και μερικές απορίες. Θέλω να ρωτήσω. Ακούμε αυτές τις μέρες, όπως πολύ σωστά όλοι εκεί είπατε, ακούμε όλες αυτές τις μέρες αριθμούς, νούμερα, εδώ και πολλά χρόνια. Ακούμε, ας πούμε, ότι έγινε η επικήρυξη εκεί του, για τον Ξηρό, που είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Τέσσερα. Τέσσερα για όλους μαζί. Ένα εκατομμύριο, ναι. Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει. Ακούμε, ξέρετε, εμείς που παρακολουθούμε τηλεόραση και περιμένουμε να ενημερωθούμε και να μάθουμε κάποια πράγματα, έχουμε ζαλιστεί από τα μηδενικά. Δηλαδή, ακούμε 1 εκατομμύριο από εδώ, ο άλλος ο κύριος 500.000 που πλήρωσε εγγύηση και μάλιστα δεν του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, προφανώς γιατί δεν ήταν πρόσφορο το μέτρο, αφού δραστηριοποιείται και έχει την έδρα του στο εξωτερικό. Mm-hmm. Παράλληλα όμως ακούσαμε και ένα άλλο νούμερο παραδίπλα, το οποίο επίσης δεν συγκράτησε, αλλά ήταν τεράστιο, τα χρήματα δηλαδή που διακινούσε. 60 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ναι. Και λέω εγώ τώρα, ένας άνθρωπος που έχει διακινήσει 60 εκατομμύρια, σε πόσο βαθμό ζορίζεται να δώσει 500.000 ευρώ εγγύηση, η οποία και αν εκπέσει κάποια στιγμή αυτή η εγγύηση, τι πρόβλημα θα έχει εν λόγω κύριος. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, ήθελα να πω τώρα και για το άλλο το εκατομμύριο αυτό, που είπε ο κύριος Δένδιας. Ναι. Αυτό το εκατομμύριο που διατίθεται για να, πώς να πω, για να μπορέσει να βοηθηθεί η αστυνομική έρευνα. Ναι, ναι. Πώς? Η αστυνομική έρευνα. Ακριβώς. Ναι. Και λέω εγώ τώρα, αυτό το εκατομμύριο, από ποιο κονδύλι ακριβώς είναι? Υπάρχουν προβλεπόμενα τέτοια κονδύλια που διακινούνται για να διορθωθεί μια πράξη στην οποία έχουν ευθύνη? Δημόσιο χρήμα είναι, κυρία Κασιμάτη. Τι είπατε? Μην αμφιβάλλετε. Δημόσιο χρήμα είναι. Πάντως να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Μην ανησυχείτε, δεν θα το δώσουμε. Γιατί και να βρεθεί κάποιος να δώσει τις πληροφορίες που έχει οριοθετήσει η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, για να το πάρει το εκατομμύριο, πρέπει να έχει φορολογική ενημερότητα. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυκλοφορία. Να κλείσω, κυρία Κασιμάτη, παρακαλώ πολύ. Κυκλοφορία από εχθές ένα ενδιαφέρον έτσι σε μορφή σχολείου για αυτό το οποίο είπε η κυρία Κασιμάτη, Άκη μου, συγγνώμη κιόλας, το οποίο λέει ότι θα ψάχνουμε ισοδύναμα για τα 4 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα δύσκολα. Και γι' αυτό ισοδύναμα θα ψάχνουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σκέψου πως θα ήταν να έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές στην ψυχαγωγία σου. Να εξοικονομείς χρόνο και χρήμα κάνοντας τις συναλλαγές σου από όπου και αν βρίσκεσαι. Τώρα έχεις ό,τι θες ακόμα πιο οικονομικά με Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Αποκλειστική προσφορά μόνο για λίγες μέρες από την εταιρεία Portareto.
Θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας 14 κλειδωμάτων με τελευταίας τεχνολογίας μικρό κλειδί. Μόνο 595 ευρώ τελική τιμή. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-23-111-24 πανελλαδικά και εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας. Ιδέες, λύσεις, προτάσεις για τη γυναίκα και το παιδί. Έκθεση Δάμος Βάπτιση. 7 έως 10 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό Περιστερίου. Μετρό Ανθούπολη. Κέντρο Επίπλου Αποστόλου. Ιταλικό design σε δέρμα ή ύφασμα. Πολλά σχέδια, διαστάσεις και χρώματα. Επίπλα Αποστόλου. Ειδικές τιμές για όλους. www.apostolou.net 210-2586-640. Κυριακή πρωί, ανοιχτά. Με έως και 70% η Ραβένα σχίζει στις εκτόσεις και με 24 άτοκες σχίζει και στις δόσεις. Ραβένα, στα πλακάκια και είδη γηινής, νούμερο 1. Τώρα κάθε Σάββατο, δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ραβένα. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Οι εποχές του χρόνου έχουν μόνο ένα πρωταγωνιστή. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στο ζεστό νερό το χειμώνα. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή σε διάρκεια ζωής ακόμα και στα σκληρά νερά. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στην εμφάνιση. Ηλιοακμή. Παγκόσμιος πρωταγωνιστής στα πιστοποιητικά απόδοσης και στις εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστής στους ηλιακούς όλων των εποχών. Μόνο στο Μεϊμάρι για περιορισμένα κομμάτια. Άστρο 320 με DC 40 μόνο 489 ευρώ. GPS για παρακολούθηση και εκπαίδευση σκύλων. Το μεγαλύτερο e-shop στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για ένα αποτελεσματικό κυνήγι. Μεϊμάρι. Ο πιο φθηνός, ό,τι και αν πάρεις. Αγορά χρυσού Ριχάρδος. Τα εναχειροδανειστήρια Ριχάρδος αγοράζουν τα κοσμήματά σας σε τιμή κοσμήματος και όχι απλώς χρυσού. Ριχάρδος, νόμιμη και εγγυημένη συναλλαγή. Ελάτε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πατησίων 32. Εκεί υπάρχουν ειδικοί εκτιμητές να σας δώσουμε μια πολύ καλή τιμή σε επώνυμα ρολόγια, σε διαμάντια από μικρά μέχρι πολύ μεγάλα, σε χρυσαφικά, σε ασημένια σκεύη και να πάρετε μια πολύ μεγάλη διαφορά, ίσως και 100% από το να τα πουλάγατε απλώς σαν χρυσό. Για τη Θεσσαλονίκη σας περιμένουμε στην οδό Εγνατίας 4, για την Πάτρα στην οδό Πατρέως 46-50, στην όμορφη Λάρισα στην οδό Παπαναστασίου 33, στον Πειραιά στην οδό Ακτή Ποσειδώνος 18 και πολλά άλλα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα. Ριχάρδος, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε Αθήνα και επαρχία. Ενεχειροδανειστήριον για πώληση σαν κόσμημα και όχι μόνο σαν χρυσό. Τηλέφωνο 215-51-08-500. Ο επιθεωρητής Ρέστα βρήκε μια προσφορά μεγάλων διαστάσεων στην Κρέστα. Γρανιτοπλατάκια πρώτης διαλογής σε μεγάλες διαστάσεις από 8 ευρώ και 90 λεπτά μόνο. Κρέστα. Προσφορές που δίνουν Ρέστα. Χαϊδάρι. Γλυκά νερά με μύδι. Άλυμος Θεσσαλονίκη. Στα δύσκολα καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Δίας, διαχείριση κτιρίων. Εκεί που σταματούν οι άλλοι, αναλαμβάνουμε εμείς. Αποφράξεις, υδραυλικές εργασίες, απολυμάνσεις, καθαρισμοί, έκδοση κοινοχρήστων και ό,τι άλλο χρειάζεται η πολυκατοικία. Δίας, όλες οι λύσεις σε ένα τηλέφωνο. Best Door, πόρτες ασφαλείας, διπλής θωράκισης. Best Προσφορά, πόρτα ασφαλείας 550 ευρώ με συναγερμό. 790 ευρώ. Best Τιμή, Best Ασφάλεια, 69.700, 12.000. Για ό,τι πιο νέο σε προσφορές και επίπλωση, μα πού αλλού, στα 120. Ένας ολόκληρος όροφος 2.000 τετραγωνικών μέτρων γεμάτος προσφορές σας περιμένει στο 23ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο Κρυονέρι και στο www.120.gr. Για κάθε επίπλωση 120. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Ξέρετε τι είναι το ιαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το ιαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς τώρα ήρθε το Ιαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό ιαλουρονικό οξύ,
που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάται πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις κουδιασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Επιστρέφουμε και για να χαμογελάσουμε λίγο, κύριε Καψαμπέδη. Πάμε να δούμε... Το χιούμορ μακραίνει τη ζωή και ύστερα από αυτά που έχουμε. Τι λες. Κολάτος, Παπανδρέου, οργισμένη αντίδραση του Πασόκ, η γελιότητα έχει και τα όρια της, λέει το Πασόκ. Το περιεχόμενο του βίντεο που έχει επιμεληθεί και αναρτήσει ο κύριος Κολάτος ανήκει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δικαιοσύνης. Πάμε να δούμε γιατί. Τέλεσαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είναι νεκρός. Κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος για μια εβδομάδα. Με ένα σήμα έκτακτου δελτίου που προφανώς παραπέμπει στη δημόσια τηλεόραση, το άρρηκτα συνδεδεμένο με την παλιά ΕΡΤ τεθλιμμένο πρόσωπο της Κέλλη Ακάκου αναγγέλει τον θάνατο του Γιώργου Παπανδρέου πίνοντας αμήχανα νερό και σκουπίζοντας κλαίουσα το δάκρυ της. Το λόγο παίρνει αμέσως μετά σε μαύρο φόντο ο ανατρεπτικός σκηνοθέτης Δημήτρης Κολάτος που για ακόμη μια φορά προκαλεί με το πρόμο της νέας του ταινίας που ανέβηκε στο YouTube. Αυτή δεν μου αρέσει η ιδέα να σκοτώσει το γυρνάκι. Ακολουθεί παραποιημένο τραγούδι του Μάρκου Βαμπακάρη με τίτλο «Σκότωσαν το Γιωργάκι μας». Σκότωσαν το Γιωργάκι μας, πάει κι ο Βενιζέλος, τι πουλέψε ο Αντώνης μας και ο Κουβέλης τέλος. Σύμφωνα με τον Κολάτο, ο ίδιος έγραψε τους νέους στίχους βασισμένο στο τραγούδι του σπουδαίου Ρεμπέτη, ο Μάρκος Πρωθυπουργός. Οι εκτελεστές, αυτή τη φορά, είναι το συγκρότημα «Μνημονιακοί Ταμιευτήρες». Έλα να σύρουμε χορό να πούμε ένα τραγούδι. Τραγούδι τιμωρία του τη λευτεριά τραγούδι. Η άτιμη πολιτική τη φυλακή να πούνε. Το σύντροφο τον άκη να πάνε και να πούνε. Βέβαια η σφαίρα του Κολάτου δεν τον βρήκε ποτέ. Διότι ως συνήθως τα τελευταία χρόνια ο πρώην πρωθυπουργός έλειπε στο εξωτερικό. Ασπρόμα προφίλ, πυρετικά κοντινά πλάνα στο πρόσωπο και στα χέρια και ο Γιώργος Παπανδρέου πιο άνετος και παραστατικός από ποτέ. Το νέο βίντεο του The World Post με τους Ευρωπαίους ηγέτες παρουσιάζει τον πρώην Πρωθυπουργό να μιλάει για την Ενωμένη Ευρώπη και την ανεργία, διαδεχόμενος τον Τόνι Μπλερ και τον Έρικ Σμιτ. Το βίντεο αρχίζει με μικρό απόσπασμα με το παρασκήνιο της προετοιμασίας και με τον ίδιο να λέει πως νιώθει σαν να βρίσκεται σε αίθουσα ανάκρισης πίσω από γυαλί. This is a little bit like, what is it, like one of those where you're sitting behind a glass where people are interviewing you or interrogating you, yes. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μέσα σε λιγότερο από 6 λεπτά, εξηγεί πως η Ενωμένη Ευρώπη ήταν ένα πείραμα μετά τη δραματική εμπειρία των δύο πολέμων με στόχο να μην ξαναυπάρξει εμπόλεμη κατάσταση στη γυραιά Ήπειρο. Πάντως, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι ιδιαιτέρως εμπριστικά και ηρωνικά. Κανείς δεν μιλάει. Καλό είναι. Καλό είναι. Αλλά θα πάει στα δικαστήρια. Θα πάει στα δικαστήρια. Του Κολάτου ή του Γιώργου Παπανδρέου. Του Γιώργου Παπανδρέου εννοείς ότι ήταν ακραίο. Χιούμορ νομίζω ότι κάνει ο Κολάτος. Γιατί εγώ άκουσα το βίντεο του Γιώργου Παπανδρέου και έφρυξα πραγματικά. Δηλαδή ο άνθρωπος βγήκε και κατακεράβνωσε τις μνημονιακές πολιτικές της Ευρώπης. Και θα κάνει και εξεταστική για το μνημόνιο. Που ο ίδιος εισήγαγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνει και εξεταστική για το μνημόνιο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είπε ότι διεκόπη βία η προσπάθεια του... Ακριβώς. Αυτό είπε. Δεν κατέστρεψε ο ολοσκερός. Όχι, ήταν σαφέστατος. Όχι, δεν κατέστρεψε ο ολοσκερός. Είπε για τις μνημονιακές πολιτικές. Austerity. Το είπε ο ίδιος. Ναι. Ότι είναι απαράδεκτο. Ναι. Ο ίδιος που υπέγραψε το μνημόνιο, που άνοιξε την κερκόπορτα του Διεθνούς Νομισματικού Συμβουλίου. Το κακό είναι ότι βρίσκεται. Ανδρέα μου, δεν είχε άλλη λύση. Και τότε γιατί το παρουσίαζε ως μεγάλη επιτυχία. Θα σου πω κάτι, Ανδρέα, το πρόβλημα δεν είναι. Ζήτησε δημοψήφισμα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν. Υπάρχουν πριν το υπογράψει. Ναι, Ανδρέα, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ή ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή στην Ελλάδα που αφού τους έχει τσακίσει ο Παπανδρέου, αφού τους έχει τσακίσει ο Σαμαράς,
είναι υπερμαχοί τους και τους χειροκροτάνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μα δεν τους χειροκροτάνε. Πόσο πια ο ελληνικός λαός, μέχρι πού θα φτάσει. Στην Αμερική ήταν το βίντεο που δεν το ξέρουν. Ορίστε κύριε Καψαμπέλη. Επειδή το θέμα μας είναι το βίντεο του Κολάτου. Ναι. Ουμοριστικό. Να δούμε άλλη μια φορά το ερώτημα σας παρακαλώ πάρα πολύ της βραδιάς. Έτσι από κάτω. Α, και από πάνω. Ωραία. Σίγουρα χρειάζεται ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Και όσο τώρα πώς θα βλέπω το καψαμπέλι που το ρίξαμε όλο το ερώτημα. Εδώ είμαστε. Ψυχραιμία. Και όσο ακραίο και να είναι, όπως είπες και εσύ, η σάτυρα και το χιούμορ, Άκη, στη δημοκρατία πρέπει να είναι ανεκτό. Ναι. Έτσι, όσο ακραίο και να είναι. Εγώ πρέπει βέβαια να σου πω, για να σου πω την υποκειμενική μου άποψη, το δεύτερο κομμάτι του βίντεο μου άρεσε πιο πολύ από το πρώτο. Το τραγούδι. Ναι, ήταν πιο καλέσθητο. Το πρώτο ήταν λίγο. Δεν έχει σημασία σε ποιον αναφέρω. Ήταν προβοκατόρικο. Ναι. Εντάξει. Όχι, αλλά δεν είχε σε κάθε περίπτωση. Δραματοποίηση δεν σε είχε, κάθε ναι. περίπτωση η σάτυρα, όσο ακραία και όσο σκληρή και να είναι, έχει τη θέση της στη δημοκρατία. Από την εποχή του Αριστοφάνη, άλλωστε, έτσι. Μα και ο κύριος Κολάτος σατήριζε και σατήριζε θεσμούς μια ζωή. Δηλαδή, όταν τα έβαζε με την Εκκλησία, γιατί δεν βγήκε τότε το Πασόκ να μιλήσει. Πάμε να δούμε τα χάλια μας. Τώρα που τα βάλαμε με τον Γκουρού. Οι τελευταίες παρεμβάσεις Παπανδρέου, κύκλου Παπανδρέου ή παλαιών φίλων Παπανδρέου δείχνει πάρα πολλά. Ακόμη και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με την επίθεση και στον Μιχάλη Ιγνατίου. Απλά λέω ότι επανεμφανίζεται πολύ. Ο Κολάτος όντως πάντα ήταν ανατρεπτικός, αλλά σημασία έχει, μιας και το θέτουμε έτσι, σημασία έχει ότι όλη η πολιτική από το ένα άκρο στο άλλο πρέπει να είναι ανεκτική στην κριτική και στη σάτυρα του τύπου. Αυτό πρέπει να είναι γενικός κανόνας. Άλλωστε, μην κάνουμε εξαιρέσεις. Οι παλαιότεροι πολιτικοί που είχαν άλλο ειδικό πολιτικό βάρος, έλεγαν κάθε τόσο, έκανα κάτι κακό και δεν με σατυρίζουν. Ναι, διότι ναι. Τότε, γιατί δεν ασχολούνται πλέον μαζί. Τότε που δεν υπήρχε τηλεόραση και διαδίκτυο, υπήρχαν γελιογράφοι. Σωστό. Και ουέ λοιπόν, και αλίμονο για έναν πολιτικό, αν δεν τον περιλάβανε με το πενάκι του ως σκητσογράφος και γελιογράφος, ήταν τελειωμένος από χέρι. Υπήρξε μια είδηση από το πρωί για το Βενιζέλιο νοσοκομείο εκεί κάτω στην Κρήτη. Ναι. Ότι εξαιτίας των εργασιών και έλλειψης χώρου, η ισορροή των ασθενών που αποβιώνουν, που δεν κερδίζουν τη μάχη για την ζωή, μπαίνουν στο μπαλκόνι. Πώς να το πω τώρα. Δεν πάνε στο νεκροτομείο, γιατί δεν υπάρχει, λέει, νεκροτομείο, γιατί έχει γκρεμιστεί εξαιτίας των εργασιών, και αφήνουν τις ορούς στο μπαλκόνι του νοσοκομείου. Πήραμε τηλέφωνο λοιπόν το απόγευμα στο δελτίο του Έψιλον, το διοικητή του Βενιζέλιου, τον κύριο Χαριτάκη, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούστε. Τις ορούς, πού τις πάτε αφού δεν έχετε νεκροτομείο. Δεν είπαμε τώρα ότι έχουμε και σειρά σωρών. Έχουμε μια σωρό την οποία πάμε εκεί σε αυτό το χώρο που σας είπα. Ο οποίος είναι χώρος εξοπλισμένος όπως ένα κανονικό νεκροτομείο. Στο μπαλκόνι πώς πήγε. Μα πέρασε από κάποιο χώρο για να φτάσει μέχρι εκεί. Επειδή σας είπα ότι είναι υποκατασκευή, είναι επέκταση. Έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές. Πέρασε από ένα την μπαλκόνι. Ισόγειο είναι. Από το ισόγειο του νοσοκομείου, που είναι σαν χώρος του μπαλκονιού, και πήγε στο χώρο στον οποίο ήθελε να ετοιμαστεί. Αυτό που ουσιαστικά θέλει να πει όποιος τα αναφέρει αυτά τα πράγματα είναι ότι όταν τύχει και είναι μέσα στο νεκροτομείο ένας από θανών και έρχεται δεύτερος, εάν υπάρξει αυτό κάποτε, ναι, που είναι σπανιότατο αυτό, ναι, τότε πιθανότατα να χρειάζεται μέχρι να τελειώσει, επειδή δεν υπάρχει χώρος μέσα, ναι, να... μεταφορέας, αλλά ο χρόνος αυτός είναι ελάχιστος. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή και αυτό δεν πρέπει, επειδή να συμβεί, μαθαίνω ότι ο Υπουργός Υγείας, ναι, έχει διατάξει ΕΔΕ και πολύ έχει καλά ζητήσει να του παραδοθεί το πόρισμα το συντομότερο των δυνατών, φαντάζομαι και για τους λόγους που οι εργασίες τις οποίες και εσείς έχετε ζητήσει δεν έχουν γίνει ακόμη από την τεχνική υπηρεσία, για να μην μένουν ισορροί όσες είναι αυτές στα μπαλκόνια και στην είσοδο, καθώς περνούν οι ασθενείς. Ξέρετε επίσης, δεν είναι και καλή διαφήμιση του νοσοκομείου το οποίο διοικείται. Όταν μπαίνει ο ασθενής και το πρώτο πράγμα που βλέπει στην είσοδο είναι νεκρή,
Δεν παίρνει μεγάλο θάρρος για τον δικό του άνθρωπο. Κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, σας το λέω, μήπως το σκεφτείτε και έτσι. Δεν είναι καλό πράγμα δηλαδή. Δεν έχει συμβεί έτσι. Αν συνέβη κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβεί, έξω από την είσοδο του νεκροτομείου, να αναμένει ο άνθρωπος που μεταφέρει το νεκρό 5-10 λεπτά. Πέραν τούτου τίποτα. Και να συμβεί πότε θα συμβεί, να είναι πρώτος και να είναι και δεύτερος, αλίμονο. Κύριε, ομολογώ ότι με ξεπερνάει η ιστορία αυτή. Καλά, τι ερωτήσεις του κάνεις? Δεν έχεις δει στην αναμονή στο ΙΚΑΠ έξω που περιμένουν αυτό το γεμάτο μέσα, περιμένουν και απ' έξω. Αυτό έχει πάρει 20 εκατομμύρια για να γίνουν οι εργασίες. Τραγικό. Σκεφτείτε την οικογένεια. Σου λέει, κύριε, δεν χωράνε μέσα, δροσιζόταν έξω. Την οικογένεια του ανθρώπου, του οποίου η σωρός βρέθηκε πεταμένη στον μπαλκόνι, δεν κατάλαβα πού, στην είσοδο στο διάδρομο. Έκανε μια βόλτα, κατάλαβε λίγο αέρα. Έμορφε, Αντώνη, εντάξει. Έμπαιναν οι συγγενείς των ασθενών να έλεγαν τη σωρό κάτω. Λέει, όχι, αυτή δεν είναι δική σας. Πάντως είναι συγκινητική η άμεση αντίδραση του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά πεθαμένους. Θα ήταν ευχής έργων να δούμε για τις αντιδράσεις και για τους νεκρούς και για τους ζωντανούς. Δηλαδή. Καλά έκανε και αντέδρασε. Βεβαίως, αλλά να δούμε και για τους ζωντανούς. Υπάρχουν λεφτά εκεί πέρα, δεν είναι αστεία. Ο κύριος Χαριτάκης βέβαια είναι ένα μήνα διοικητής στο νοσοκομείο αυτό. Άξι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι καλή εικόνα. Οι διοικήσεις στο νοσοκομείο, να πω ότι διάβασα, πέρασαν και από κάτι ταχύρυθμα σεμινάρια διοίκησης. Φαντάζομαι ότι θα περιλαμβάνεται σε αυτά και ο τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών, ούτως ώστε αν μη τι άλλο αυτές οι εικόνες να μην υπάρχουν. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα της θυμομέτρησης. Το ερώτημα ήταν. Εγώ ήθελα να μάθω την πρόβλεψη του Αντώνη Λιονάκη πριν την απάντηση. Πιστεύετε ότι Πασόκ και Δημάρ θα μείνουν εκτός? Ο Μιλωνάκης θα καταχαιριάσει το 15% είναι βέβαιος. 0,52 Αντώνη. 84,48% ναι. Υπάρχουν ακόμα 15,52%. Υπάρχει. Θέλει προσπάθεια ακόμα για να σταματήσουν και αυτοί. Όχι, μισό λεπτό. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι πρόθεση ψήφου. Αντικατοπτρίζει πλήρως το κλίμα το οποίο επικρατεί και στα δύο κόμματα με τα στελέχη του να σφάζονται. Από τη Δημάρ φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω σε ομάδες. Στο Πασόκ οι 58 κάνουν τη δουλειά τους, όσοι μείνουν, αν μείνουν, θα δούμε που θα πάνε. Και ο Βενιζέλος λέει ότι το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο. Καλά δηλαδή κάνει ο Βενιζέλος και το λέει, αφού αυτό. Πάντως θέλει δουλειά, είπε ο Ανδρέας κάτι, θέλει δουλειά. Το 15% ακόμα θέλει δουλειά. Γι' αυτό είμαι εδώ για να δουλεύω για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είμαι εδώ και θα παραμείνω, όσο και να πονάει μερικούς. Μισό λεπτό. Το ερώτημα δεν είναι αν θέλετε, είναι τι πιστεύετε. Η κυρία Μαρία Καπλάνη είναι η νικήτρια της επιταγής, της ΔΟΕ επιταγής των 150 ευρώ. Από τα σούπερ μάρκετ Κρητικός, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 2-23. Καλοφάγωτα. Θα σας καλέσουν από το τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Καπλάνη, για τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πολύ τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Καλή σας νύχτα.